Καλό μεσημέρι, είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Καζάκης, είναι ο Παύλος Οτουμανίδης και ένας κυνηγημένος απεργός της ΔΕΗ, ο Γιώργος Ογιονίδης. Λοιπόν, διότι όπως ξέρετε σήμερα απεργεί η ΔΕΗ. Και χθες και αύριο. Επί τρεις με... Α, είναι... Τι από χτες. Α, ναι, το τριήμερο δηλαδή το... στην αρχή της εβδομάδας. Το γιατί θα το συζητήσουμε, το γιατί απεργείται, έτσι, διότι βεβαίως η κυβέρνηση έβαλε το αμήλικτο ερώτημα στον κόσμο. Λοιπόν, ΔΕΗ κρατική ή τεκνοποιία ομοφιλοφίλων. Τεκνοθεσία. Τεκνοποιία, τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι, γιατί τεκνοποιία με τη μεταφορική έννοια. Γιατί... όπως και να το κάνουμε, το θέμα μας είναι αυτό. Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Θα έχει ο κόκορας αυγό ή θα έχουμε ΔΕΗ. Ένα από τα δύο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και τα δύο. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διότι πώς να το κάνουμε. Θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Μας το λέγανε και στα πανεπιστήμια. Ακόμη δυστυχώς το λένε ακόμη στα πανεπιστήμια. Διότι η οικονομική επιστήμη στηρίζεται στο γεγονός ότι έχουμε άπειρες ανάγκες, αλλά πολύ περιορισμένους πόρους για να τις ικανοποιήσουμε. Βεβαίως. Δημοσιογραφικά πάντα... έτσι παρουσιάστηκε το θέμα, ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός έκανε ένα αντίδωρο στους βουλευτές που προθήμως θα στηρίξουν τις επιλογές περί περικοπής των συντάξεων, μείωση στο αφορολογήτου και συνένεση στο ξεπούλημα της ΔΕΗ, ναι, με αντίμετρο πρώτο την αποδοχή της τεκνοθεσίας των ομοφυλοφίλων. Δηλαδή αυτό το αντίμετρο εμφανίζεται ως αντίμετρο αριστερής ορθοδοξίας. Βεβαίως, γιατί πώς θα το κάνει. Για τον τεκνοθεστισμό φαντάζομαι. Βεβαίως, διότι έχει και ο κόκορας δικαίωμα να βγάζει αυγό. Βέβαια, αλίμονο. Δηλαδή, μόνο η κότα θα είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει θέμα δηλαδή αυτό το πράγμα. Διότι δεν μπορούμε να έχουμε αυτά τα σεξιστικά «η κότα έκανε το αυγό» ή «το αυγό την κότα». Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά τα σεξιστικά. Ασφαλώς, και πρέπει να προοδεύσουμε από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι βεβαίως θα πάμε σε άγρια περικοπή συντάξεων. Περιμένουμε το πότε θα γίνει. Αυτή τη στιγμή απλούστατα σκοτώνουν κόσμο στα νοσοκομεία. Γιατί σκοτώνουν κόσμο στα νοσοκομεία? Διότι πρέπει να εμφανίσουν πρωτογενή πλεονάσματα. Τα πρωτογενή πλεονάσματα τα εμφανίζουν πώς? Μειώνοντας στο πρώτο τρίμηνο του 2018 κατά ένα δισεκατομμύριο τις συνολικές κρατικές δαπάνες, δηλαδή τις δαπάνες που προορίζονται κατά κύριο λόγο στην υγεία. Διότι τι άλλες δαπάνες να κόψουνε? Ακριβώς. Για τις προσλήψεις, για το συμμετέρους, γιατί πράγμα δεν έχει μείνει και τίποτα. Την πρόνοια έτσι αλλιώς την έχουν σακατέψει. Η παιδεία άστα να πάνε. Έτσι έχει μείνει μόνο στο να λειτουργεί με τα στοιχειώδη λειτουργικά, και αυτό είναι από του χρόνου θα αρχίσει η άγρια περικοπή στα ζητήματα, δηλαδή το κλείσιμο σχολείων, για να το καταλάβουν οι ακροατές, και έχουν μείνει βεβαίως η παιδεία. Σκοτώνουν λοιπόν αυτή τη στιγμή κόσμο και κοσμάκι. Έχει εκτιναχθεί για ακόμη μια φορά ο δείκτης θνησιμότητας στα ελληνικά νοσοκομεία, γιατί πολύ απλά πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε πρωτογενές πλεόνασμα που δεν βγαίνει, παρά το γεγονός ότι μεταφέρει συνέχεια, και αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοιο βαθμό, μεταφέρεται συνεχώς στους επόμενους μήνες, στο τρίμηνο αυτό που μεταφέρεται σαν πληρωμή προς το υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους προς τους επόμενους μήνες ξεπερνάει τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν τον αντίστοιχο Ιανουάριο-Μάρτιο είχαμε πλεόνασμα 2,5 δισεκατομμύρια στη διαχείριση του χρέους. Δηλαδή είχαμε ένα περίσσευμα, να το πούμε έτσι, για από τη διαχείριση χρέους το τρίμηνο του 17 για να πληρώσουμε τα τοκοχρεωλήσια που μας έχουν φορτώσει. Αλλά τώρα έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης των 5,8 δισεκατομμυρίων που μας έχουν φορτώσει, που πρέπει να πληρώσουμε στο επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το καλύψουμε αναγκαστικά με ή τη καινούρια δόση. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν, διότι έτσι όπως κάνουν τις αξιολογήσεις όλο και περισσότερο καθυστερούν
τις δόσεις. Η τελευταία δόση δόθηκε στις 5,7 δισεκατομμύριων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, δόθηκε τώρα τέλη Μαρτίου. Ναι. Οπότε δεν ξέρω να δούμε πώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Μεταφέρεται συνεχώς δηλαδή ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος, το οποίο βεβαίως το φαντάζομαι ότι το φορτώνονται ασφαλιστικοί οργανισμοί, ΝΥΠΗ, ΔΕΛΤΑ, νομικά πρόσωπα δηλαδή δημοσίου δικαίου και ιστορίες. Να γιατί πιστεύω ότι πολύ σύντομα, βεβαίως για την κυβέρνηση το πολύ σύντομα, ελπίζει η κυβέρνηση το πολύ σύντομα να είναι το φθινόπωρο και ειδικότερα μετά τις δικές της εκλογές, να υπάρξει πρόβλημα πληρωμής συντάξεων στην ελληνική επικράτεια. Διότι αυτά τα 5,8 δις που φαίνεται να αυξάνουν σαν στο λογαριασμό διαχείρισης χρέους, προφανώς δεν μπορεί να είναι το Δελτανιτάφι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν μπορεί να είναι η δική μας η μέτερη στις τράπεζες, έτσι, δεν είναι δυνατόν να τους αφήσουμε αυτούς απλήρωτους. Άρα είναι απλήρωτα, εμφανίζονται απλήρωτα λογαριασμοί ασφάλισης. Αυτοί οι λογαριασμοί ασφάλισης κάποια στιγμή θα δημιουργήσουν σοβαρό μπλοκάρισμα στην πληρωμή των συντάξεων. Και έτσι θα μας έρθουν οι αγαπητοί μας και φίλτατοι σύμμαχοι και εταίροι και θα μας πούν έχουμε ένα καινούριο Ζλομανδία, πώς τον φοράτε, τι μέγεθος φοράτε, αν και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι φοράει όλων των ειδών τους Ζλομανδίες με άνεση, είμαστε one size for all. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Για να το καταλάβουμε, γιατί σήμερα έχουν πλακωθεί η κρατική τηλεόραση. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Είναι τέτοια η παράδοση των υποτιθέμενων διαπραγματευτικών βουλήσεων της κυβέρνησης, που εκ των προτέρων δέχθηκε την προνομοθέτηση των μέτρων για μετά το 19, παραβιάζοντας κάθε έννοια συνταγματικής τάξης. Και σε αυτό απαντάει νομίζω και η μήνυση του ενίου παλαϊκού μετόπου. Αλλά επίσης νομίζω ότι από τη στιγμή που δίδεται αυτή η έξωθεν μαρτυρία ότι για χάρη σας παραβιάζουμε και το σύνταγμά μας και δεν αναγνωρίζουμε τίποτα, μετά όλα είναι πιθανά. Όλα θεωρούνται ως ελαστικός διακείμενα στις βουλήσεις των δανειστών. Δηλαδή ανάλογα με το αν βγαίνει το πρόγραμμα, θα έχουμε όχι απλά τον ήδη ψηφισμένο δημοσιονομικό κόφτη, αλλά θα έχουμε κάτι πολύ ευρύτερο. Φοβάμαι ότι τώρα στις 26 Απριλίου αυτό που θα εμφανίσει, άσχετα με το πώς θα το ονομάσουν, νομίζω ότι θα υπάρξει μια επικαιροποίηση τουλάχιστον μια επικαιροποίηση του τρίτου μνημονίου. Αυτό είναι βέβαιο. Λοιπόν, τώρα πώς θα το εμφανίσουν έτσι ώστε να αποφύγουν μια δική τους παραπομπή στη Βουλή, γιατί αν κάνουν επίσημα επικαιροποίηση θα πρέπει να πάνε στη δική τους Βουλή, έτσι, του Ελληνικού Μνημονίου. Ποιος τώρα θέλει ποια Μέρκελ, ποιος Μακρόν, να κατεβάσει τις δικές τους βουλές, ας πούμε, επικαιροποίηση. Αυτό είναι κάτι που θέλει να το αποφύγει η βάση θυσία. Άρα πώς θα το εμφανίσουν έτσι ώστε να γίνει παράταση, να υπάρξει παράταση στο τρέχον μνημόνιο, ώστε να μην λήξει στα τέλη Αυγούστου, για να αρχίσουν να τρέχουν και τα υπόλοιπα 40 περίπου δισεκατομμύρια που προεβλέφτηκαν στο αρχικό πρόγραμμα, το τρίτο μνημονίου, αλλά δεν έχουν εκταμιευθεί. Δεν έχουν εκταμιευθεί ούτε καν τα χρήματα με τον τρόπο που είχαν προβλεφθεί ότι θα εκταμιευθούν, διότι είχαμε τις γνωστές διαδικασίες των εκβιασμών και τις κατάστασεις που έχουμε γίνει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα θέμα. Γι' αυτό λέω ότι περιμένω τον Απρίλη, τώρα στις 26 του Απρίλη, που θα έχουμε το Eurogroup, για να δούμε τι ακριβώς, με ποιον τρόπο θα γίνει. Ελπίζει στον Πανάγαθο Αλλάχ, στον Βούδα, μάλλον στον Μαμονά που πιστεύει η κυβέρνηση, να επέμβει έτσι ώστε να της δώσει τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσει να ξεφύγει με κάποιες εκλογές κάπου στο φθινόπωρο και με αυτόν τον τρόπο να έρθουν στα πράγματα με άλλο τρόπο. Δηλαδή να κερδίσουν, να διατηρήσουν με το γνωστό κομματικό στρατό και με την απίστευτη ηλιθιότητα που διέπει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το μάλλον το εκλογικό σώμα,
να το πούμε πιο συγκεκριμένα, ή τουλάχιστον αυτοί που ακόμη επιμένουν ότι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν κάποιον από αυτού που δείχνει η τηλεόραση, έτσι, αυτό το πράγμα, και έτσι να συγκυβερνήσουν με κάποιο τρόπο ξανά, να μην χάσουν την κουτάλα, γιατί δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Νομίζω ότι αυτό συνενετικά έχει νομιμοποιηθεί ήδη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλάει για συνέχεια του κράτους και άρα συνέχεια των υποχρεώσεων του κράτους και άρα απόλυτη νομιμοποίηση της ατζέντας μετά το 2019. Όχι, μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα, ας πούμε, παρακοιτώντας για λίγο έτσι το πρωί με τον καφέ που λέμε, ας πούμε, την κρατική βλακεία, την κρατική τηλεόραση. Ναι. Ειλικρινά εντυπωσιάζομαι από το γεγονός ότι βγάζουν ένα της Νέας Δημοκρατίας και ένα του ΣΥΡΙΖΑ και πλακώνονται μεταξύ τους για το ποιος έχει το καλύτερο πλεόνασμα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και μάλιστα ιδιαίτερα αν ξέρεις ότι ειδικά για την Ελλάδα έχει υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στους δανειστές και την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να υπολογίζεται λογιστικά το πλεόνασμα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι υπολογίζεται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Ο μόνος που διατηρεί ακόμη, τυπικά έστω, την καταγραφή του πλεονάσματος ελλείμματος με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή τι ήταν αυτό που μάθαμε στο πρώτο έτος της οικονομικής σχολής, των οικονομικών, δηλαδή ότι πρωτογενές πλεονάσμα έχουμε όταν μετράμε, όταν αφαιρούμε τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού από τις τακτικές δαπάνες. Ακριβώς. Και μετά αρχίσουμε και προσθέτουμε ή αφαιρούμε τα επιπλέον, δηλαδή αυτά που είναι εκτός τακτικών δαπάνων, που κυρίως είναι το χρέος. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, να θυμίσουμε, ότι να το θυμίζουμε, τέλος πάντων, να το θυμίσουμε, ότι το κρατάει η Τράπεζα της Ελλάδας. Η Τράπεζα της Ελλάδας λοιπόν, το λέει ταμιακό, αλλά όταν μιλάμε για το κλείσιμο του έτους, το ταμιακό με το λογιστικό ταυτίζεται. Ναι, ακριβώς. Με εξαίρεση και αν είσαι Ελλάδα, το οποίο δεν ταυτίζεται, σε ολόκληρο τον κόσμο ταυτίζεται, έτσι, αυτό σε μαθαίνουν ότι ταυτίζεται. Και ότι δεν μπορείς να λες ότι έχεις εισπράξει κάτι που δεν έχεις εισπράξει εντός του οικονομικού έτους. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Μαγαζί, ψιλικατζίδικο να έχεις, τι να κάνουμε δηλαδή. Mm-hmm. Άλλο η πρόβλεψη και η εκτίμηση, η λογιστική εκτίμηση και αποτύπωση μέσα στο οικονομικό έτος, λέγοντας ότι εγώ θα εισπράξω, mm-hmm, το συνυπολογίζω, αλλά τελικά δεν το εισπράττω. Όταν κλείνεις, τα δυο ταυτίζονται. Mm-hmm. Μόνο αν είσαι Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν ταυτίζονται. Έτσι λοιπόν το ταμιακό έλλειμμα, το οποίο το ονομάζουμε καθαρό αποτέλεσμα. Ναι. Ναι, είναι νεόκοπος ο όρος. Νεόκοπος, διό, όρος. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, του προϋπολογισμού είναι 3,6 δισεκατομμύρια. 3,6 δισεκατομμύρια το 2016, ενώ σε αιτήσια βάση, έτσι, το 2017 ξεπέρασε τα 7,2 δις. Και αυτό έχει δημιουργήσει το τρομακτικό πρόβλημα που έχει δημιουργήσει στην επόμενη χρονιά. Τα λέγαμε και τα γράφαμε τότε, το 2017, ναι, όταν λέγαμε, παιδιά, δεν πάει αυτό το πράγμα. Αυτό μεταφέρεται. Δηλαδή, όταν έχεις ένα έλλειμμα, ακόμη και αν το έχεις καλύψει, που το έχεις καλύψει με βραχυχρόνιο δανεισμό, αυτό το πράγμα μεταφέρεται στη νέα σου οικονομική χρονιά με κάποιο τρόπο που πρέπει να το πληρώσεις. Βραχυχρόνιος δανεισμός είναι όταν δανείζομαι με διάρκεια μικρότερη του έτους. Ναι, λοιπόν, και τώρα δανείζονται με κάτι ξεφτυλισμένα παλιόχαρτα που έχουν λιγότερη αξία από ό,τι χρησιμοποιημένο χαρτί υγείας. Λοιπόν, τα οποία λέγονται Eurocommercial ή Repos. Ναι. Λοιπόν, τα οποία όμως απλά μετακυλίουν το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα οι φίλοι, εταίροι και σύμμαχοι, μη δίνοντας την τακτική δόση που έπρεπε να δώσουν. Και έτσι έχει δημιουργηθεί αυτό το μεγάλο έλλειμμα, το οποίο το έχουν μεταφέρει στη διαχείριση του προϋπολογισμού, για να μην μεταφερθεί μέσα στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό. Φτάνοντας στα 5, ξεπερνάει αυτή τη στιγμή τα 5,8 δισεκατομμύρια έλλειμμα στο τρίμηνο. Λοιπόν, αυτό βεβαίως, γι' αυτό και λέω, θα τα βρούμε μπροστά μας άμεσα, προς το τέλος του έτους, όπως συμβαίνει συνήθως, αν είναι τυχεροί. Εάν συνεχίζει αυτή η διαδρομή ο δανεισμός του ελληνικού κράτους, που αυτή τη στιγμή ουδείς γνωρίζει
που πηγαίνει, διότι, πως λέμε πολύ απλά, αυτά είναι 7 σφράγιστα μυστικά, δεν παρουσιάζει στοιχεία το Υπουργείο Οικονομικών. Άλλωστε, από τότε που έφτιαχτηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεν νομίζω ότι ξέρει κανείς και ούτε ενδιαφέρεται για το ποια είναι η πραγματικότητα. Ξέρουν απευθείας οι δανειστές που προείστανται. Αυτοί που πρέπει το ξέρουν. Αυτοί που πρέπει, τέλος πάντων. Δεν είναι ανάγκη να το ξέρει κάθε κληθείας. Αυτό να μου πεις. Εδώ είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας, δηλαδή πρέπει να το ξέρει, πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος. Γιατί υπάρχει κανένα. Προπαγανδιστικά ή κυβέρνηση. Αυτός και να το ξέρει, είναι σαν να μην το ξέρει. Εντάξει, το ίδιο είναι, δεν. Μ' αρέσει αυτές οι φράσεις, ένας πολύ ωραίος διάλογος που είχε γράψει ο Καμπανέλη στο μεγάλο ματσίρκο. Να έχουν για να μην έχουν. Κι αν έχουν, χωρίς να έχουν. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα. Προπαγανδιστικά η κυβέρνηση έλεγε ότι η αναδοχή του προγράμματος αφορά ουσιαστικά στην περίπτωση του αναπτυξιακού σκέλους. Βεβαίως. Που θα υποστήριζε ότι θα είχε το στίγμα της κατά κάποιο τρόπο αυτοτελούς πρότασης της χώρας για τη μελλοντική της πορεία. Ναι. Ούτε αυτό το γνωρίζουμε. Όχι, τίποτα απολύτως. Τίποτα αυτό το γνωρίζουμε. Γιατί να το γνωρίζουμε? Διότι κάνει συνέδρια αναπτυξιακά ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Όπου εκεί τους αναλύει το την εκτείναξη που θα πάει. Είναι η θεωρία του. Πρώτη φορά το άκουσα, οφείλω να ομολογήσω, από τον μέγα αυτό οικονομολόγο που λέγεται Γιάννης Δραγασάκης. Ναι. Είχα τη δυστυχία να το γνωρίζω προσωπικά για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, στο ΚΚΕ, άρα ξέρω το μέγεθος της οικονομολογικής του σκέψης. Λοιπόν, ο οποίος λέει η θεωρία του ελαττήριου. Επειδή μια εικόνα μία την έχει πιέσει, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, έχω βαρεθεί, κυριολεκτικά έχω βαρεθεί, επιχειρηματολογία καφενείου. Όχι καφενείου, καφενείου τύπου σουρί. Με βάση τη θεωρία του ελαττηρίου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τέτοιες ανοησίες, ας πούμε, μόνο επί σουρί ή με βάση τα ποιήματα και τον τέτοιο που το σουρί. Βεβαίως υπάρχει και ο Ροίδης, ο οποίος είχε εξελίξει τη σάθεια. Αλλά αυτό το επίπεδο είναι όνος οικονομολογικός. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Δεν υπάρχουν οικονομίες όπου να συμπιέζονται για να εκτινάχθουν. Αυτά τα πράγματα προϋποθέτουν σταθερές βάσεις υποδομών σε μια οικονομία για να εκτιναχθεί κάτω από συγκεκριμένες. Ναι, και μη εξαρτημένες οικονομίες. Με εσωτερικές βάσεις βάθους. Δηλαδή, αν θέλετε, πρέπει να υπάρχει οικονομία βάθους. Ποια οικονομία βάθους? Εδώ είμαστε χέρι βάθους ριχά. Εδώ είμαστε η μόνη χώρα που είμαστε σε επίπεδο κατακεφαλή εισοδήματος στο μέσο επίπεδο, να το πούμε έτσι, της παγκόσμιας οικονομίας, κάπου εκεί, στο κατακεφαλή. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Και έχουμε διάθρωση οικονομίας αφρικανικής χώρας. Τόσο παρασιτικής. Ελαίο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, σωστό είναι. Ελαίο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, και ΕΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Και ΕΟΚ πρώτα και μετά Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όχι, τα στοιχεία που παρέθεσε στο άρθρο σου σε σχέση με την οικονομική σύγκριση της Ελλάδας και της Τουρκίας ήταν χαρακτηριστικά. Δηλαδή, το έλλειμμα μεταξύ των δύο χωρών βαθαίνει από τη στιγμή που η Ελλάδα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, και ειδικά στη ζώνη του ευρώ. Ναι, ναι. Όπου εκεί έχουμε πλέον εκτείναξη. Ναι, βέβαια. Μιλάμε για φοβερή ιστορία. Τώρα, επειδή μιλάγαμε προηγουμένως για τα στοιχεία για την Ελλάδα, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Το αναφέρουμε σε αυτά. Όχι τόσο. Δεν ξέρω πώς αν απασχολούν τον κόσμο ή όχι. Γιατί δεν πιστεύω ότι πρέπει να είσαι ο δείκτης βλακείας να είναι πλέον να ξεφύγει. Πρέπει να είναι να τίνει στη νιωστή, όπου νι στο άπειρο. Λοιπόν, στο άπειρο και ακόμη παραπέρα, όπως λέει ένα ποιητικό. Λοιπόν, ναι, για να παίρνεις τα σοβαρά και να ασχολείσαι με τέτοιου τύπου οικονομικές αναλύσεις που ακούς στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Λοιπόν, είναι πραγματικά. Αλλά να τα λέμε τα στοιχεία. Λοιπόν, μην τους έρθει ξαφνικό λοιπόν στους συνταξιούχους η άγρια περικοπή που θα υπάρχει πριν εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου που προβλέπει τέτοια περικοπή αρχές 19. Έτσι, με επανεπολογισμούς και ιστορίες. Την ίδια ώρα περιορίζεται δραστικά το κομμάτι εκείνο του κόσμου το οποίο εργάζεται για να συντηρηθεί όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός της χώρας. Δραστικά. Και μάλιστα, ποιο είναι αυτό που κοίταγα τώρα τελευταία, έχουμε τρομακτική πτώση τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο το ότι έχουμε φυσική μείωση, αυτό το ξέρουμε ή τουλάχιστον το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές. Αυτό που παρατήρησα είναι η εντυπωσιακή πτώση. Mm-hmm.
του κομματιού εκείνου που, λέγεται, που είναι οι λεγόμενες παραγωγικές ηλικίες. Μιλάμε κατά κύριο λόγο από 35 έως 55, αυτή είναι η 20ετία που κατά κύριο λόγο θεωρείται και στην οικονομία αλλά και κοινωνικά ο πιο παραγωγική ηλικία που συνδυάζεται με de facto τις περισσότερες υποχρεώσεις. Ναι, ασφαλώς. Είναι ο σκληρός πυρήνας της κοινωνίας. Ναι, 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 λογικό. Είσαι ακόμη σε μάχημη ηλικία. Έχεις όλες τις δυνατές κοινωνικές υποχρεώσεις που μπορείς να έχεις ακριβώς αυτές σε αυτή την ηλικία, από την άποψη των προσωπικών υποχρεώσεων, των κοινωνικών, παιδιά, οικογένεια, σκυλιά, γατιά κτλ. Ναι, ναι. Συντήρηση γονέων, ειδικά σε αυτές τις εποχές, ή τούμπαλιν. Λοιπόν, αυτή η κατηγορία υπέστη δραματική πτώση. Έχει το μεγαλύτερο δείκτη φυσικής μείωσης από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Έτσι, σε μεγάλο βαθμό, εξηγείται και το γεγονός γιατί έχει κάτσει η ελληνική κοινωνία. Εκτός από όλα τα άλλα που μπορεί να αναφέρει κανείς. Έχει σαφές δηλαδή δημογραφικό πρόσημο το κάθισμα αυτό. Ναι, δηλαδή έχεις μια κουρασμένη κοινωνία πλέον. Βέβαια. Όπου ηλικιακά πλέον δεν μπορείς να τη δεις να σηκώνει κεφάλι. Εύκολα. Έτσι, και όλα αυτά. Δηλαδή να σηκώνει κεφάλι με τη λογική ότι να κατεβαίνει κάτω, να σηκώνει αυτό που έχουμε δει τα προηγούμενα, τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, αρκετά συχνά. Ναι. Με τις διαδηλώσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολη, είναι κουρασμένη η κοινωνία. Είναι κουρασμένη, είναι γερασμένη και κουρασμένη η κοινωνία. Και αν βάλεις και το κοινωνικό πρόσημο δίπλα σε αυτό, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμη πιο επιβαρημένη. Σε μια την κοινωνία, δύο πράγματα μπορεί να περιμένεις. Είναι ένα ξαφνικό ξέσπασμα. Έτσι, είναι πώς να το πούμε για την τιμή των όπλων, ρε παιδί μου, τουλάχιστον. Σου λέει σε μια στιγμή, ας πούμε, τα δίνεις όλα. Είναι όπως τον οργανισμό. Όταν πεθαίνει ένας οργανισμός, υπάρχει μια φάση που ο οργανισμός επιστρατεύει όλες τις δυνάμεις του. Και ξαφνικά υπάρχει μια κατάσταση ανάκαμψης, ξαφνικής ανάκαμψης του οργανισμού και λες τι έγινε, αυτός η καρκίνος, ας πούμε, σε τελική μορφή πεθαίνει και ξαφνικά τον βλέπεις, ας πούμε, και σαν αυτοϊάθηκε. Είναι μια τελευταία κινητοποίηση των ζωτικών δυνάμεων του ίδιου του οργανισμού για να πει όπα, να αποτρέψει το μοιραίο. Βεβαίως εκεί ή το κάνεις αυτό το πράγμα και όντως αποτρέπεται το μοιραίο, έτσι, ή απλούστατα είναι η τελευταία λάμψη πριν τον τελικό θάνατο. Και αν μεταφερθεί αυτό το στοιχείο της επιστράτευσης όλων των ζωτικών δυνάμεων στο επίπεδο του κράτους, εδώ παρατηρούμε μια απόλυτη ένδυα των λεγόμενων, στην ευρεία τους έννοια, αστικών πολιτικών δυνάμεων. Δηλαδή δεν λένε πολιτικού ούτε προσωπικού, καν, συνολικά. Ούτε, ναι, ούτε καν προτρεπτικά ότι πρέπει στις συνθήκες της κρίσης να επιστρατεύσουμε όλους τους εναπομείναντες ή δυνάμενους να αναπτυχθούν συντελεστές ισχύος. Όχι, με τίποτα. Χώρας. Με και τίποτα. Αυτό γιατί αυτό καταργεί την νεοφιλελεύθερη προσέγγιση περί του αόρατος χειρός της αγοράς, της αγοράς, η οποία θα επιλύσει τα πάντα. Βέβαια. Όσο και αν αυτή η αόρατος χειρ καθοδηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμφέροντα των πολυεθνικών, φυσικά. Δεν υπήρχε ποτέ αόρατος χειρ. Ακόμη και όταν ο Άνταμ Σμιθ την επινόησε, ήταν για να λύσει ένα επιστημονικό πρόβλημα χωρίς να έχει επιστημονική λύση. Ακριβώς. Δηλαδή, ήταν, πώς να το πούμε, όπως λέει ο γιατρός σε κάποια στιγμή, που ο ασθενής πλέον έχει ξεφύγει από τα πλαίσια της ιατρικής επιστήμης, λέει, είναι στα χέρια του Θεού. Έτσι, κάπως έτσι. Είπε και ο Άνταμ Σμιθ. Όντως, έτσι είπε, το είπε. Ναι, ναι, όντως. Λοιπόν. Λέει, ρε παιδιά, εντάξει, πιστεύω, είσαι ένα θεό, πατέρα το κράτο. Κάπως έτσι το είπε ο Άνταμ Σμιθ, ο δύσμυρος, μία φορά το αναφέρει στο έργο του. Μία φορά, ναι. Μία. Και αυτό έγινε θεωρία. Αυτό έγινε θεωρία. Δηλαδή, θεωρία. Δεν υπάρχει. Την επιστημονική ανάλυση του Άνταμ Σμιθ τη σκέπασε μία λέξη. Μία αναφορά. Μία λέξη. Ναι, ναι. Η οποία δεν εμφανίζεται. Έχει γίνει παντιέρα σε όλους τους καθηγητές στο πανεπιστημίο. Δηλαδή είναι φοβερό, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι, επειδή έχω μάλιστα συνομιλήσει με τους καθηγητάς, λοιπόν, δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο. Αλλά το αόρατο χέρι το ξέρουν. Και το έχουν ακουστά. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ξέρουν καν ότι τον όρο αυτό, αόρατο χέρι, ο Άνταμ Σμιθ δεν τον αναφέρει καν για πρώτη φορά
στον πλούτο των εθνών. Το αναφέρει στις θεωρίες περί δικαιοσύνης, το Theory of Jurisprudence, που είναι ένα φιλοσοφικό βιβλίο για το ζήτημα του δικαίου, mm-hmm. που είναι πολύ νωρίτερα. Ναι. Και εκφράζει μια φιλοσοφική πεποίθησή του, ότι όσα κακά και να είναι, όσα κακή και να είναι η κατάσταση, πάντα υπάρχει μια όρατος χείρ, ένα όρατο χέρι που επεμβαίνει για να διορθώσει τα πράγματα. Αυτό είναι μια στοϊκή αντίληψη, γιατί και ο ίδιος είχε στοϊκές φιλοσοφικές καταγωγές. Είναι έντονες οι ελληνικές του αναφορές. Ναι, ναι. Έτσι. Αλλά σε μια περίοδο ελληνικής φιλοσοφίας που θα μου επιτρέψεις δεν έχει καμία σχέση με την κλασική. Ας πούμε να το πούμε έτσι. Αλλά ήταν μια προσπάθεια του ίδιου να συμβιβαστεί του γιατί εγώ δεν κάνω τίποτα. Έτσι. Τη στιγμή που βλέπω και διαπιστώνω το κακό, γιατί εγώ δεν κάνω τίποτα. Γιατί θα υπάρξει ένα άλλο χέρι, ένα αόρατο, ο απομηχανής θεός του λέγανε στην ελληνική τραγωδία, που θα μου λύσει το πρόβλημα. Αυτό το πράγμα έχει γίνει σήμερα καθεστώς. Έτσι και τολμήσεις να πεις οτιδήποτε σήμερα, οτιδήποτε. Ξέρω από φοιτητές που είναι στις οικονομικές σχολές και έχουμε έτσι ένα διάλογο. Έτσι και τολμήσουν και πούνε κάτι. Αυτά που λέμε τώρα, που δεν είναι μια κριτική, είναι μια πραγματική αποτύπωση του δεδομένου. Ναι, ναι. Το τι έχουν να πάθουν στα χέρια αυτών των κυρίων και των κυριών, που νέμονται καθηγητικές θέσεις, είναι απίστευτο. Ιδιαίτερα εάν αυτός έχει και προσδιορισμό αριστερού. Δηλαδή του καθηγητή. Αν ο καθηγητής αυτό προσδιορίζει και αριστερός. Κάνας μιλιός δηλαδή. Για να τα πούμε με το όνομά του δηλαδή, τα πράγματα. Έτσι. Ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή το κυνηγητό που δέχεται ήταν απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ο σημερινός νέος. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, με οξυμένους όλους τους δείκτες που πιστοποιούν ότι η κρίση βρίσκεται εδώ, αναπαράγεται, ανατροφοδοτείται και πολλαπλασιάζεται στα χαρακτηριστικά της. Το πιο απλό πράγμα. Το πιο απλό πράγμα, έτσι, που θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει την λεγόμενη εθνική νομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος, θα ήταν αυτό που γράφει όλα τα βιβλία πολιτικής οικονομίας ή οικονομικής θεωρίας, όπως αλλιώς λέγονται, στο πρώτο έτος των οικονομικών σχολών. Ότι τι δηλαδή? Ότι η ανάπτυξη υπάρχει εκεί που υπάρχουν αναξιοποιητοί παραγωγικοί συντελεστές. Σαφώς. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει έναν αυξημένο, διευρυμένο ρόλο του κράτους. Διότι στη χώρα έχουμε ως ένα από τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, της υπανάπτυξης που της επιβλήθηκε, μία υπερσυγκέντρωση των δραστηριοτήτων στην Αθήνα κατά πρώτο λόγο και στα αστικά κέντρα γενικότερα. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα, τώρα μια και έχουμε μπει σε αυτά τα ζητήματα και, ναι, και έχουμε και, και τον κύκλο αυτομόρφωσης που θα έχουμε Τετάρτη, βεβαίως, στις 6 ώρα, από εκεί θα μπορούμε να τα συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά. Να πούμε το εξής, ότι στην οικονομική σήμερα, μάλλον την επιστήμη είναι προσβολή, αυτό που διδάσκεται ως οικονομική σκέψη στα ελληνικά πανεπιστήμια, και όχι μόνο. Γιατί τα ελληνικά πιστεύω απλά είναι κακέκτυπα των δυτικόφετων. Ούτε καν μια σοβαρή προβληματική, σοβαρή έτσι. Γιατί εγώ πιστεύω σήμερα ότι ό,τι βρεις από άποψη οικονομικής προβληματικής θα το βρεις μόνο από την Ανατολή. Δεν εννοώ Ρωσία και τα ρέστα, μιλάμε για την Άπο Ανατολή, τα πανεπιστήμια της Άπο Ανατολής. Εκεί πραγματικά έχω δει εργασίες εξαιρετικές. Δηλαδή, που διαφωνείς μεν, μπορείς να διαφωνήσεις μεν, αλλά έχεις βάση να συζητήσεις. Είναι ένας προβληματισμός ο οποίος είναι αξιόλογος. Ο οποίος πατάει, θες να πεις, στα σε μια πραγματικά υλικά, σε μια χαρακτηριστικά, ναι, των, ναι, κοινωνιών. Δεν κατασκευάζεις. Είναι θεολογία της αγοράς. Δεν είναι θεολογία της, λοιπόν, αγοράς. Ναι, αυτή ακριβώς. Η θεωρία των συντελεστών παραγωγής, που είναι μια παροχημένη αντίληψη προσπάθειας να αντιμετωπιστεί, η κλασική αντίληψη ότι πηγή των πάντων ζωντανή του πλούτου, του κοινωνικού πλούτου, η ζωντανή εργασία του Άνταμ Σμιθ. Αυτό ήταν η κατάκτησή του. Ναι, βέβαια. Έτσι, και όχι μόνο. Λοιπόν. Και όχι το αόρατο χέρι. Αυτό ήταν η κατάκτησή του. Αυτό αναφέρθηκε, σε αυτό ανέλησε, αυτή ήταν η δουλειά του. Με όλες τις αδυναμίες μπορεί να υπήρχε τα όρια του και τα διέξοδα του. Ανάλογα και με την εποχή. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να κάνεις ασκήσεις κριτική. Το ωραίο στην κριτική που ασκήθηκε και από την νεοκλασική σκοπιά στον Άνταμ Σμιθ, mm-hmm. είναι ότι επισήμανε υπαρκτά κενά στη θεωρία του Άνταμ Σμιθ. Τα οποία βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κάλυψαν οι μετέπειτα οικονομολόγοι της κλασικής σχολής, να το, ναι, πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή όμως η θεωρία των συντελεστών παραγωγής δεν την αναφέρεται σήμερα. Δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο διδάσκεται στους φοιτητές σήμερα. Γιατί πολύ απλά θα σου πει ο φοιτητής, κάτσε ρε μάγκα. Αυτό που έλεγε, για παράδειγμα, ο Αλέξανδρος ο Διομήδης,
στο Μεσοπόλεμο. Ναι. Που ήταν ο πρώτος, για να το ξέρουν λίγο, ο κόσμος είναι ο πρώτος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, πρώην διοικητής της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, που ήταν η ιδιωτική εκδότρια τράπεζα της Ελλάδας. Λοιπόν, λειτουργούσα κεντρική δηλαδή η τράπεζα. Αυτός λοιπόν, ο απόλυτα καθεστωτικός οικονομολόγος, σου λέγεται το εξής. Όχι. Δεν ήταν. Όχι, όχι. Γιατί ό,τι θα πει θα ακουστεί πολύ μαρξιστικό. Το λέω από τώρα. Περίμενε. Γιατί έτσι και ζούσε και τον έλεγε μαρξιστή, μπορεί να πάθανε τριπλό εγκεφαλικό, α πούμε. Αν εσύ το κόβε στο γόνατο. Πολύ δε περισσότερο, αν ξέρουμε ότι υπηρέτησε τι εμφυλιακέ κυβερνήσει. Ήταν υπουργό σε εμφυλιακέ κυβερνήσει που 46 και μετά. Σαφέστατα. Έτσι, για να μην τρελαθούμε τελείω. Εγώ επιμένω να το λέω αυτό. Γιατί έχουμε χάσει επαφή. Κοιτάξτε, το κακό με το σήμερα είναι ότι έχουμε και μαρξιστέ που είναι χειρότεροι από το Διομήδη. Μα γι' αυτό το είπα, λοιπόν, ότι έχουμε χάσει. Αυτό είναι το δράμα μας σήμερα. Λοιπόν, αλλά σ' αφήσουμε το Μάρξ εκεί που τον κακομύρι έχει υποστεί πολλά. Λοιπόν, ο Διομήδης τι έλεγε μετά την κρίση του 29-33, όταν έφαγε τη σφαλιάρα του 31 κάτι και λέει αυτό που λέγανε πάρα πολύ. Ρε παιδιά, μια στιγμή. Χρεοκοπήσαμε. Ωραία, θαυμάσια. Φυσικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά και μας άσκησε μια φοβερή κριτική στο Βενιζέλο, όπως και ο Στεφανίδης και ο Ζολώτας και ο Αγγελόπουλος, να το πούμε έτσι, οι κορυφαίοι οικονομολόγοι της εποχής. Ναι. Του λέγανε αυτό που έκανες τώρα έπρεπε να το έχεις κάνει 4 χρόνια νωρίτερα. Ναι, αυτή ήταν. Έτσι. Αυτή την κριτική. Γιατί μου εξόντωσε το ισοζύγιο. Τώρα δεν έχω συναλλαγματικά αποθέματα, οπότε πρέπει να έχω πολύ πιο περιοριστική πολιτική. Λοιπόν, από ό,τι θα μπορούσα να είχα. Τότε οι συναλλαγές με το εξωτερικό γινόντουσαν σε χρυσό. Σε χρυσό, βέβαια. Λοιπόν. Και είπε το εξής. Και καθυστέρησε. Στο όνομα, της, ναι, στο όνομα ναι. των αγγλικών του. Των αγγλικών υποτελειών του. Των αποτελειών του προς την Αγγλία. Βεβαίως. Λοιπόν. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, στάθηκε στην κρίση μυστηρία, έστω και στο τέλος της γραμμής, και είπε: α, εσύ χτύπη, δεν θα χαθούμε. Ναι. Γι' αυτό κιόλας η χρεοκοπία του 32 αναφέρεται παρεμπιπτόντος. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, παρεμπιπτόντος. Ναι, είχαμε και μια χρεοκοπία. Ναι, γιατί είχαμε κυβερνήσεις που λέγανε: όπα, εγώ κυβερνάω εδώ. Που στηρίχθηκαν κατά ελάχιστον δηλαδή στην εθνική ανασυγκρότηση με τους όρους που μπορούσε να τεθούν. Αστικό, ξεαστικό. Ναι, την ώρα που ήρθαμε μετάξα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή: εμείς κυβερνάμε εδώ. Ναι. Δεν κυβερνάει ούτε η Κοινωνία των Εθνών, ούτε οι δανειστές, ούτε η Ένωση των Ξένων Ομολογιούχων, ούτε κανένας κεράτας. Εγώ κυβερνάω εδώ. Απλά πραγματάκια. Και όταν ο Βενιζέλος δεν είχε το ανάστημα να συνεχίσει να το λέει μετά τη χρεοκοπία, τον πετάξανε κάτω και φέρνει τον Παπαναστασίου. Ναι. Ψήφισαν αριστερά δηλαδή. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, την εποχή, όπως ήξερε ο κόσμος, έτσι λειτουργούσε. Γι' αυτό δεν τα έρχομαι στον Κοσμάκη. Ο Κοσμάκης ξέρει να λειτουργεί, αλλά να αντιλαμβάνεται και τις επιλογές που έχει κάθε φορά. Λοιπόν, τι είπε. Καθίστε, παιδιά. Πρέπει να ανασυνταχτεί η οικονομία. Χρεοκόπησα. Πολύ ωραία. Πρέπει να ανασυνταχτεί. Πολύ ωραία. Τότε πρέπει να δω τι κεφάλαιο έχω διαθέσιμο, τι εργασία, τι γη. Πώς αξιοποιώ τη γη και αν δεν έχω διαθέσιμο κεφάλαιο, γιατί πίστευε ότι δεν έχουμε διαθέσιμα κεφάλαια, γιατί δεν έχουμε διαθέσιμα κεφάλαια, γιατί δεν ήθελα να βάλει χέρι σε αυτούς που τα είχαν συσσωρεύσει σε αγγλικούς λογαριασμούς. Απλά πραγματάκια. Έτσι. Είχε μείνει όμως η εργασία και η γη. Και άρα πάντως τους βάλω σε δουλειά. Αν δεν απασχοληθούν αυτοί, την έχουμε βάψει την ιστορία. Γι' αυτό και εισήγαγε στην ελληνική φιλολογία, εισήχθη η έννοια της οικονομικής αυτάρκειας. Και οικονομικής αυτοτέλειας. Και αυτό το υπερασπίζονταν τότε σύσσωμο το οικονομικό σώμα, το σώμα των οικονομολόγων της εποχής. Ανεξαρτήτως από ποια σκοπιά και πώς το κατανοούσε επί της ουσίας. Έτσι. Αυτό σήμερα ναι, δεν υπάρχει ούτε ένας του εθνισμού στην ναι. οικονομική ιστορική ανάπτυξη. Ιστορική σχολή, ναι. να το πούμε έτσι για τους οικονομολογούντας, ναι. η ιστορική σχολή όπως έπαιρνε, αποκτούσε ρίζες στο ελληνικό έδαφος. Ναι. Όλοι αυτοί ήταν. Γεννιόταν μια ιστορική σχολή, γεννηθεί μάλλον μια ιστορική σχολή, περίπου άρχισε να διαμορφώνεται από εκείνο, από ένα δοκίμιο που εξαιρετικά αξίζει τον κόπο, ίσως κάποιος το διαβάσει κάποτε. Είναι καθηγητή οικονομολόγου και νομικού, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, στα 1898, mm-hmm. αμέσως μετά την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, του Στέφανο Βεζανή και όχι Δημητρίου του φασίστα, του Στέφανο Βεζανή. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά δεν έχει σημασία. Που έγραψε τότε, κύριοι
πάνω από την οικονομία, το δίκαιο και το κράτος, υφίσταται η ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να προσγειώσουμε στην οικονομία. Ήταν πρόδρομος δηλαδή της δικαιικής παραδοχής της δηλαδή, διακήρυξης ότι το του ΟΗΕ. Ναι, στην ουσία σου έλεγε το εξής. Η οποία έγινε το 47. Δεν μπορώ να έχω μια οικονομία και να πεθαίνει ο πληθυσμός μου. Βέβαια. Να αντιβράσω εγώ τέτοια οικονομία. Ο άνθρωπος ήταν καθαρά συντηρητικών αρχών. Είδε αυτό το καθεστώς που του είχαν επιβάλει ξένοι, το κογλίφι μαζί με τον ντόπιο πολιτικό προσωπικό, και αγανάκτησε. Λέει, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Και χάρη σε αυτόν και πολλούς ακόμη βεβαίως, έστριψε το καράβι της οικονομικής σκέψης της εποχής και στα πανεπιστήμια. Λιγότερο στα πανεπιστήμια, που συμβαίνει πάντα. Πιο αργά δηλαδή με αυτό, όπου από το γενικό και αφηρημένο δημιουργία πλούτου. Γενικά και αφηρημένα. Mm-hmm. Είτε είσαι στην Βρετανία, είτε είσαι στην Αμερική, είτε είσαι στο Γουαντελούπι, είτε είσαι στην Ελλάδα, το ίδιο και το αυτό, με τους γενικούς νεοκλασικούς κανόνες. Λοιπόν, ήρθε στο διατάφτα και λέει, και τότε μπήκε ξεκάθαρα και έντονα, πώς φτιάχνω βιομηχανία, πώς αποκτώ υποδομές. Τι κάνω για να έχω δρόμους. Τι κάνω ώστε ο αγρότης μου να γλιτώσει από την κατάρα του ισιώδιου αρρώτου. Τι κάνω για όλα αυτά. Τι κάνω. Και γεννήθηκε μια τεράστια γενιά επιστημόνων, οι οποίοι ήταν ταυτισμένοι με τα ερωτήματα αυτά. Θεωρούσαν επιστημονική τους αποστολή αυτή. Και στο επίπεδο των πολιτικών. Να απαντήσουν ο καθένας με το δικό του τρόπο. Και κυρίως αποκτούσε η πολιτική νόημα, η πολιτική με πι κεφαλαίο. Ναι. Σήμερα. Είναι η έννοια του σχεδιασμού, έτσι, της πρόβλεψης. Σήμερα. Και της προοπτικής. Ναι. Έχει μπει αυτή η κατάρα της Αυστριακής σχολής ως βάση των οικονομικών συζητήσεων. Όπου το μόνο που αναγνωρίζει ως θεμέλιο της οικονομικής σκέψης είναι το δούνε λαβήν στην αγορά. Δεν πάει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα. Ούτε καν συντελεστές παραγωγής που έλεγες προηγουμένως. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Δούνε λαβήν. Τι σημαίνει δούνε λαβήν? Προσφορά ζήτηση. Υπάρχει προσφορά ζήτηση. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα από εκεί και πέρα. Και πώς πάει η αγορά. Αν αυτή η αγορά μεγενθύνεται ή συρρυκνώνεται. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Να πάει να πεθάνει. Να σου πεθάνει ο γάιδαρος. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Νομίζω αυτό έχει επίπτωση και στο ανθρωπολογικό μοντέλο. Φυσικά. Διότι ουσιαστικά έχουμε στροφή σε έναν άγριο καπιταλισμό πολύ πριν την περίοδο που γνωρίσαμε εμείς βιωτικά, την περίοδο δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η μόνη ιδιότητα που αναγνωρίζεται στον άνθρωπο είναι η ιδιότητα του αγοραστή και του πολιτή. Και ουδεμία άλλη. Ο homo economicus το λέγανε. Ο homo economicus ακριβώς. Ναι. Που στην πραγματικότητα στην ουσία είναι αυτός που ζει για να μπορεί να τον εκμεταλλεύονται. Ναι. Ή αν θέλεις για να βγαίνει στην αγορά εργασίας και να τον ληστρικά να τον αντιμετωπίζουν είτε αυτοί που από που αγοράζει ή αυτοί για τους οποίους δουλεύει. Αυτή είναι η λογική από εκεί και πέρα που έχει κυριαρχήσει. Γι' αυτό κιόλας βλέπεις οικονομολόγους και τρελαίνεσαι. Άκουσα τον κύριο Γκλεζάκο, δεν τον ξέρω τον κύριο αυτόν, τον είδα μόνο σε ένα καθηγητής λέγεται, γίνει και αυτός οικονομολόγος. Πού διάλο βρέθηκαν όλοι αυτοί χωρίς να έχουν έργα? Δηλαδή, τι έχουν κάνει, τι έχουν προσφέρει αυτοί για την ελληνική οικονομία? Δηλαδή, παλιά ξέραμε και είχαμε και αντιπαραθέσεις με πάρα πολλούς εξαιρετικούς συντηρητικούς οικονομολόγους που όμως είχαν έργο. Δηλαδή, δεν σου φτιάχνανε μια παλινδρομική εξίσωση και σου λέγανε με βάση αυτό το υπόδειγμα παλινδρομήσεων κτλ. Θα σου βγει ο πορτοκαλαιόνας, θα παράγει τόσα πορτοκάλια. Τέτοιες ανοησίες. Λοιπόν, είχαν άποψη για τον τρόπο που πρέπει να γίνουν επενδύσεις, για το στην Ελλάδα, τι είναι ακριβώς τα κένα. Υπήρχε. Σήμερα εμφανίζονται καθηγητάδες από το πουθενά, χωρίς να έχουν να παρουσιάσουν κανένα έργο. Πολύ δε περισσότερο όταν την κρίσιμη στιγμή ήταν απόντες. Δηλαδή, τη στιγμή δηλαδή που προετοιμαζόταν αυτού του τύπου η χρεοκοπία που βλέπουμε σήμερα. Απόντες. Για να μην πούμε ότι όταν μιλούσαν υπέρ αυτού του καθεστώτος που χρεοκόπησε. Μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Και να βγαίνει και να σου λέει το εξής. Εγώ λέει ευτυχώς που είμαστε υπό επιτροπία. Διότι δεν εμπιστεύουμε τους Έλληνες πολιτικούς. Ρε κερατά, πρώτον, εσύ σαν καθηγητής είσαι προϊόν αυτών των πολιτικών. Φυσικά. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Έτσι, με συγχωρείς. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ποιος τους έφτιαξε αυτούς τους πολιτικούς. Ο ελληνικός λαός τους έφτιαξε. Και τρίτον, δεν μου λες εφόσον οι Ευρωπαίοι επιτηρητές είναι καλύτεροι από τους Έλληνες πολιτικούς, τότε γιατί επιμένουν να παραμένουν αυτοί οι πολιτικοί στη διαχείριση της χώρας. Μάλιστα.
Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το πράγμα. Πάντως, τι είναι αυτός, έχει μετρήσει το IQ τελευταία, δεν ξέρω. Έχει ένα ελαφρυντικό. Βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη, δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Γιατί θα έχει εμπιστοσύνη σε οποιονδήποτε άλλον? Ούτε όχι, τα λέει δημόσια αυτά τα πράγματα. Έχει, γιατί αυτά. Αναπαράγει, τι θα του πούν στους ξένους πολιτικούς οι δικοί τους οικονομολόγοι για να το μυρικάσει και αυτός. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Αλλά εγώ επίθεση... δεν έχω δει να κάνουν ανάλυση. Μυρικάζουμε. Εδώ λοιπόν, βέβαια, έχουμε μια στρατηγική μετατόπιση ουσιαστικά. Γιατί ναι, γι' αυτό και έχουμε αυτή την προδέσμευση αυτού του προσωπικού σε αυτές τις επιλογές, έτσι με έναν αβασάνιστο τρόπο. Έχουμε μια μετατόπιση από την επικέντρωση στο έθνος κράτος στην επικέντρωση, ας πούμε, σε μια υπερεθνική ελίτ. Ναι, γιατί... η οποία επιβάλλει τις επιλογές και προσδιορίζει τελείως συμπληρωματικά το ρόλο του έθνους κράτους. Στο βαθμό που αυτός υπάρχει. Γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει τον κύριο δεν είναι να φτιάξει καριέρα για την Ελλάδα. Ή να αποδειχτεί ακριβώς ότι μέσα στα πλαίσια, ότι μέσα στην Ελλάδα αυτός πρότεινε κάτι πρωτότυπο και καινοτόμο, τέτοιο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί για την Ελλάδα. Τον ενδιαφέρει να είναι αρεστό στα διεθνή επιτελεία. Και έτσι να οικονομήσει μια θεσούλα στον ΟΟΣΑ, σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο, κάποιο οργανισμό, κάποια τράπεζα, και μέσα από εκεί να δικτυωθεί με αυτή τη μασονική στοά, ας πούμε, η οποία είναι πραγματικά χειρότερη από οποιαδήποτε πραγματική μασονική στοά. Ναι. Το συζητάμε τώρα, έτσι. Αυτό... μιλάμε για ένα κλειστό κύκλωμα ανθρώπων που δεν πρέπει να υπάρχει σε ολόκληρη την ιστορία των μυστικών εταιριών, ας πούμε. Δεν πρέπει να υπάρχει χειρότερη από αυτόν. Ναι, αυτό έχει αποδειχθεί και εμπειρικά, για την καριέρα η οποία επιφυλάσσεται στους πιο πιστούς υπηρέτες του συστήματος. Ή σε αυτούς που θα θέλανε να το κάνουν. Γιατί ναι, χειρότεροι δεν είναι μόνο αυτοί που κάνουν. Γιατί αυτός που έχει εξασφαλισμένο ή που έχει τα προσόντα και πώς να το πούμε, και κάνει αυτή την καριέρα, την κάνει αυτή την καριέρα ήδη, έχει και τη μεγαθυμία του από τα πάνω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις κάτι, σου λέω και πενταλήθειες. Ναι, ναι. Δεν μου κοστίζει τίποτα. Εγώ είμαι εξασφαλισμένος. Ο Κακομοίρογλου, ο χαμηλών δυνατοτήτων άνθρωπος, η μετριότητα, το μηδενικό είναι εκείνο που είναι το χειρότερο απ' όλα. Γιατί ξέρει ότι χρωστάει τα πάντα σε αυτούς. Χρωστάει την καθηγητική του έδρα, το πτυχίο του, το μεταπτυχιακό του, τη διαδρομή του. Οπότε αυτός είναι ικανός να σφάξει ανθρώπους αν είναι για να συνεχίσει διαδρομή. Αυτός είναι και χειρότερος. Είναι αυτό που έλεγε ο Χίτλερ ή που το αναφέρει ο Δημήτρης Ογλινός. Σαν ναι, φράση δεν την έχω βρει στο πρωτότυπο του Χίτλερ, γι' αυτό και πάντα αναφέρω ότι είναι μια φράση που τη χρησιμοποιεί ο Δημήτρης Ογλινός, ότι είναι και τη θέλει το ΕΑΜ, που λέει θα βρω καθάρματα που να θέλουν να κάνουν καριέρα σε βάρος της χώρας τους. Για να κρατήσω μια χώρα κάτω. Ναι, βέβαια. Έτσι. Δεν είναι βεβαίως, δεν είναι ο πρώτος ο Χίτλερ που το λέει. Έτσι, το βρίσκουμε από τα ρωμαϊκά χρονικά μέχρι όλες οι αυτοκατορίες, όλες οι λογικές αυτοκατοριών σε αυτό στηρίζονται. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως να πούμε ότι απίστευτο δέχτηκε επίθεση από αρκούδα, καρχαρία και κοταλία και επέζησε. Δεν ξέρω. Πάντως σε Ελλήνες δεν ξέρω. Το CNN είναι το πρώτη είδηση, το CNN. Με ασχολούμε με μέσω από την Παζουαρό. Έτσι. Πολύ φοβάμαι όμως ότι αν είναι Έλληνας ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω, δεν το ψάξα. Λυπάμαι την αρκούδα του Καρχαρία και την Κοταλία. Διότι όπως είναι το γνωστό, ένα πολύ ωραίο γνωστό παλιό τραγουδάκι που το τραγουδάγαμε και μας έκαναν, νομίζω, που έλεγε ότι ενθαδικείται, έγραψαν ο Λέων με το Βόα που τον έφαγαν καθώς τριγυρνούσε. Είναι ένα παλιό τραγουδάκι της Χούντας. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Τότε που η ελληνική κοινωνία ήταν τελείως διαφορετική από τη σημερινή. Τότε που δεν φοβιζόταν, δεν τη φόβιζες εύκολα. Ναι, το ερώτημα είναι μετά από αυτά που διαπιστώσαμε και που, εντάξει, αυτά απορρέουν από μια απλή ανάγνωση πραγματικότητας. Αν όπως φημολογείται γίνουν εκλογές εντός του 18, η ατζέντα της αντιπαράθεσης των δύο υποτιθέμενων μονομάχων ποια θα είναι? Εσείς κάνετε κακές διαπραγματεύσεις, θα κάνουμε εμείς καλύτερες. Μάλιστα. Αφού ο Μητσοτάκης παραδέχεται ότι θα τα πληρώσουμε όλα, φυσικά, και μάλιστα το λέει και στο δεύτερο πρόσωπο, απευθυνόμενο σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, ότι αφού έχασε η χώρα 2 χρόνια, θα πληρώσετε. Ναι. Τώρα η πληρωμή έχει προεξοφληθεί. Ο ίδιος την υπερασπίζεται στη βάση της λεγόμενης συνέχειας του κράτους. Αφού την ψήφισε κιόλας. Και την ψήφισε φυσικά. Ναι. Ποια θα είναι η αντιπαράθεση? Η αντιπαράθεση είναι αυτό το πράγμα. Είσαστε κακοί διαπραγματεύσεις. Σήμερα το πρωί αυτό άκουγα.
Μάλιστα. Αυτό άκουγα ανάμεσα σε Σιριζέους και Νεοδημοκράτες. Πώς το λέγανε οι παλιοί. Γιατί δεν κάνατε καλή διαπραγμάτευση. Και αναγκαζόμαστε τώρα να ακολουθούμε μια πολιτική που είναι προϊόν της δικής σας κακής διαπραγμάτευσης. Εμείς θα διαπραγματευτούμε, έχουμε διαφορετική στρατηγική διαπραγμάτευση. Αυτό λένε. Καλά, εδώ και 10 χρόνια συζητιέται αυτό το ζήτημα της διαφορετικής διαπραγμάτευσης. Σώπα καλέ. Τώρα ευχαριστώ για την πληροφορία. Το θέμα είναι ότι ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτό το παραμύθι. Απλά εγώ πιστεύω ότι αν τους το επιτρέψει η συγκυρία, ο Τσίπρας είναι τόσο ανέκδοτος, έτσι, ο οποίος είναι ικανός να έρθει και να σου πει τώρα που βγει από τα μνημόνια και ας έχει υπογράψει το τετάρτο. Φυσικά. Έτσι, δεν έχει σημασία. Τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, πάμε ξανά στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τώρα θα τα λύσουμε όλα. Ξανά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Το 14. Ναι. Το 14. Αφού έχει προδεσμευτεί το ξεπούλημα όλων των παραγωγικών χώρων. Αυτό σου λέει. Και λοιπόν τι έγινε. Στρατηγικό. Θα κληθεί μήπως να εφαρμόσει. Και δει σε ξένα φαντ. Αυτά επιλέγονται πρωτίστως. Κοίταξε το βασικό ζήτημα. Είναι παρατηρημένο. Μα είναι λογικό. Μα, θα κληθεί να το εφαρμόσει. Όχι. Όχι. Και αν βρεθεί στην κυβέρνηση, θα τηρήσει τίποτα? Όχι. Ξέρει από το τίποτα να τηρεί. Το μόνο που ξέρει να τηρεί είναι τα αφεντικά. Τι πούνε, ό,τι πούνε τα αφεντικά. Λοιπόν, από εκεί πέρα, αφεντικό σε αυτόν τον τόπο ούτε τυπικά δεν είναι ο λαός. Οπότε γιατί να μην το πει αυτό τον κόσμο? Βεβαίως, μπήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση, αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε, φέραμε το τρίτο μνημόνιο, σας αλλάξαμε τα φώτα. Εντάξει, τι να κάνουμε, το παλέψαμε, κάναμε και λάθη, τρομακτικά λάθη, αυτό το πράγμα, το ξαναβλέπουμε το ζήτημα. Είχαμε αυταπάτες. Ναι, αυτό και τα λοιπά. Να, τώρα όμως που βγήκαμε, δεν έχει σημασία αν δεν έχουμε βγει, καμία σημασία. Λοιπόν, είναι η ώρα του προγράμματος της αριστεράς του Θεσσαλονίκης του 2014. Τι είχες παντελάκι μου, τι είχα παντελή μου. Ψευδή συνείδηση στο τετράγωνο δηλαδή. Έχουν ή στον κύβο. Έχουν κανένα πρόβλημα? Όχι. Γιατί να μην το πούνε? Έτσι. Ποντάρουν και επενδύουν στη βλακεία του κόσμου, στο γεγονός ότι κάθε χαζεύει την τηλεόραση, λέει για μήπως θα γίνει κάτι. Δεν έχει καταλάβει ότι εδώ παρατήσανε δύο παιδιά. Ναι. 20χρονα. Ναι. 20-30 χρόνων, πόσο είναι τραγικό τα παιδιά αυτό. Να τα φάει μαρμάγκα. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε. Και μας κλείνουν τα μάτια, θα μπορούσε να ήταν και το δικό σου, σκέψου. Οπότε ψήφισέ με. Για να μην είναι και το δικό σου. Το καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Μιλάμε για μαφία. Μπροστά τους ο Αλ Καπόνε είχε και μια μπέσα, βρε αδερφέ. Βέβαια. Έτσι. Μιλάμε για εγκληματική συμμορία. Αυτό που μεταβήκαμε στην κατάσταση που έχουμε μεταβεί είναι ότι από μια άκρος διεφθαρμένο, πορωμένο πολιτικό προσωπικό, το οποίο υπηρετούσε αυτό το καθεστώς υποτέλειας που είχε εξάρτησης, που είχε πάντα η χώρα, σε ένα εγκληματικό προσωπικό, σε παλιανθρώπους και καθάρματα, που είναι τόσο πορωμένοι στο έγκλημα, έτσι, που δεν τους νοιάζει μπροστά τους να σφάζεται κόσμος. Και αν δεν το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Και συνώνυμο με αυτό είναι και η τεχνική του ψέματος που έχει συστηματοποιηθεί στον ύψιστο βαθμό. Και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμα. Αλλά εδώ μπαίνει ένα θέμα της διαχωριστικής γραμμής. Δηλαδή θα υπάρχει, ας πούμε, οπωσδήποτε μια συνεννόηση των δύο υποτιθέμενων μονομάχων πάνω στην κεντρική συνενετική γραμμή που θα αφορά τη συνέχεια της σχέσης με το δυτικό παράγοντα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ φυσικά. Η διαχωριστική γραμμή. Σε δύο εβδομάδες από ό,τι είπανε τώρα υπάρχουν, θα μας λήξει και το θέμα της ονομασίας των σκοπίων. Ναι, το οποίο εφημερίδες προσκύμενες στο καθεστώς εξάρτησης και κυδαιμονίας το παρουσιάζουν μάλιστα ως δυνάμενο να παράξει ανταλλάγματα στο επίπεδο της ελάφρυνσης των όρων της μεταμνημονιακής επιτήρησης. Βεβαίως. Για παράδειγμα, ο τίτλος των νέων πριν από 8 μέρες έλεγε ακριβώς αυτό. Ακόμη και οι κόκκορες θα γεννούν αυγά. Για να εθίσει τον κόσμο σε έναν αθλειοδέστατο ραγιαδισμό της πιο κακιάς ποιότητας, έλεγε ότι εάν, λέει, η Ελλάδα προσαρμόσει τις βουλήσεις της στο θέμα της ονομασίας των σκοπίων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ευρωατλαντικού παράγοντα, τότε
είναι πιθανό να αντιμετωπιστεί ευμενώς το αίτημα για εξάμηνη καθυστέρηση, αυτό έλεγε, ναι, ούτε καν ναι, ναι, για ματέωση της περικοπής των συντάξεων. Συντάξεων. Όχι ναι, αυτού του Κατρούγκαλου, ναι, της περικοπής που προετοιμάζεται. Ναι, βέβαια, ναι. Που πρέπει να γίνει τώρα λόγω ανικανότητας δημοσιονομικής αδυναμίας. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί το άλλο είναι προγραμματισμένο, έχει γίνει. Είναι το άλλο έχει ψηφιστεί. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, αυτό που είναι να σου κόψουν τώρα, θα σου το κόψουν μετά από 6 μήνες. Εγώ πιστεύω ότι ούτε αυτό το πράγμα δεν μπορούν να κάνουν λόγω δημοσιονομικής δυσπραγίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα μέσα στον κόσμο. Στον κόσμο να, με τη λειτουργία αυτών των δημοσιονομικών. Παρ' όλα αυτά, επειδή λέμε και την ιστορία αυτή, να ξεκαθαρίσουμε ότι διαφορετικότητα, αν θέλεις, επειδή θα υπάρξουν και διάφοροι να λένε διάφορα περί ομοφοβίας και ιστορίας αυτές της ανοησίας, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι όποιος θέλει πραγματικά να δείξει όχι τη διαφορετικότητά του αλλά την αγωνιστικότητά του και να κερδίσει το σεβασμό και για την ιδιαιτερότητά του, είτε σεξουαλική είτε οποιαδήποτε άλλη, το κάνει όπως το έκανε αυτός, πες τον ρε παιδί μου, τώρα δεν θυμάμαι και το όνομά του, που πρωτοστάτησε στην εξέγερση στην Ισλανδία το 2009. Mm-hmm. Τον είχε έρθει στο Διεθνές Συνέδριο του ΕΠΑΜ τότε, τον Νοέμβριο του 2013, ναι, όπου παρουσίασε το πώς έγινε αυτή η ιστορία. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν εξήγησε ότι εγώ ήμουν έτοιμος να το κάνω, να δώσω αυτό. Τι έκανε, ήταν ο πρώτος που στάθηκε μπροστά το κοινοβούλιο της Ισλανδίας και είπε: εγώ δεν φεύγω εάν δεν μου εξηγηθεί πώς έγινε, ρε παιδιά, και χαιροκοπήσαμε. Δεν μπορεί να μου λέει ο κεντρικός μου τραπεζίτης μια ωραία ημέρα, χάθηκα τα λεφτά, εγώ εδώ θα καθίσω. Και κάθισε εκεί πέρα, δεν έφυγε, μέχρι που βεβαίως όλος ο πληθυσμός της Ισλανδίας έκατσε εκεί. Και μετά είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε. Mm. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μας εξήγησε εκεί ότι εγώ το έκανα αυτό το πράγμα γιατί είχα μάθει να υπερασπίζω τον εαυτό μου όταν ήταν πολύ γνωστός, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, Μακαρίτης, ναι, ήταν ένας πολύ γνωστός ηθοποιός στις σκανδιναβικές χώρες, ναι, είχε δουλέψει στις σκανδιναβικές χώρες κτλ. Και σε κάποια στιγμή δήλωσε τη σεξουαλική του ιδιαιτερότητα. Μάλιστα. Και τότε υπέστη άγριο διωγμό, όχι επίσημα, υπήρχαν νόμοι που έδιωχναν τις δουλειές τους ομοφιλόφιλους στην συγκεκριμένη χώρα και αναγκάστηκε να πάει στη Δανία και τα λοιπά, και μετά χρειάστηκε, αλλά δεν το επιτρέψαν να κατοικήσει στο Ρέικιαβικ, αλλά σε ένα χωριό, φαντάσου τώρα, χωριό στον αρκτικό κύκλο για να μπορέσει. Αλλά τη μάχη την έδωσε, έχασε την οικογένειά του, τα παιδιά του και τα λοιπά, τέλος πάντων την έδωσε, ήξερε να αγωνίζεται σαν άτομο, δηλαδή για, για αυτό που το ανήκουν. Και εκεί πραγματικά εφανέρωσε ποια είναι η διαφορετικότητά του. Και η διαφορετικότητά του έχει κοινωνική χρησιμότητα. Δεν είναι μια διαφορετικότητα για την πάρτι μου. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά του ομοφιλόφιλου από όλα το άλλο, το σκερβολό, πώς το λένε, το συνοθήλευμα, ναι, όχι, τον LPG. Ναι, δεν μιλάμε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για συμμορία και μιλάμε για αγωνιστές. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος πήγε εκεί πέρα και λέει: εγώ δεν ανέχομαι. Και ξεκίνησε μια ολόκληρη εξέγερση αυτό το πράγμα. Άσχετα μετά με το ότι, πώς θα το πούμε, την πήρε, όταν μαζεύτηκε όλος ο κόσμος, σου είπε ο πρόεδρος δημοκρατίας της Ισλανδίας, λέει: κάτσε ρε παιδιά, ή θα πάμε τον κόσμο ή θα με λιτσάρουνε. Οπότε πήγε με τον κόσμο. Έτσι. Ας ερχόταν λοιπόν, ας καθόταν ο κόσμος εδώ μπροστά στο Σύνταγμα, βρέξει χιονής, και θα σου έλεγα εγώ μετά πώς θα διαφοροποιόντουσαν πολύ μέσω, πώς να το πω, πολύ, όχι από το, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον κύριο Πάκη, ναι, να το κάνει, ούτε τον προηγούμενό του, έτσι. Αλλά σίγουρα δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση, ούτε με τα σώματα καταστολής, ούτε με τα, έτσι. Λοιπόν, ούτε με τη δικαιοσύνη, ούτε δικαιοσύνη. Αλλά εγώ αυτό θεωρώ αγωνιστές. Και σαν αγωνιστές, άνθρωποι δηλαδή, αποδεικνύει το πόσο άνθρωποι είναι. Και σε αυτούς λοιπόν γίνεται απόλυτο σεβασμό, έχουν και διεκδικούν και επιτυχαίνουν τον απόλυτο σεβασμό και στην ιδιαιτερότητά τους. Στην όποια ιδιαιτερότητά έχουν. Στην προσωπική τους επιλογή. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Διαφορετικά είναι άλλες κομπίνες. Το θέμα είναι πώς σε μια ορισμένη προσέγγιση του ατομικού δικαιωματισμού εμφανίζεται αυτός ο δικαιωματισμός ότι είναι αντιπαραβαλλόμενος στα συλλογικά δικαιώματα, ότι είναι υπεράνω των συλλογικών δικαιωμάτων, υπερασπίζοντας τη λάθεμένη θέση κατά τη γνώμη μου, που λέει ότι
η ατομική ιδιαιτερότητα μπορεί να είναι σημείο κοινωνικής αφήγησης. Δεν μπορεί να είναι σημείο κοινωνικής αφήγησης. Όχι βέβαια. Όχι. Η ατομική ιδιαιτερότητα. Όχι. Αυτό. Το ατομικό δικαίωμα είναι ατομικό δικαίωμα. Θέλω να πω δηλαδή, κατοχυρώνεται ώστε βέβαια να έχεις έλεγχο στο σώμα σου. Ναι. Το habeas corpus. Από εκεί δηλαδή. Εγώ ελέγχω το σώμα μου. Και κανένας δεν έχει να επέμβει στο σώμα μου. Υποχρεωτικής στον τρόπο και της προσωπικής αναφοράς υπεράνω. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ποιο πλαίσιο εγώ μπορώ να έχω έλεγχο στο σώμα μου, έχει να κάνει με το πώς κινείται ολόκληρη η κοινωνία, πώς δομείται κτλ. Το να βάζω τον εαυτό μου πάνω από όλη την κοινωνία. Και ιδιαίτερα τη δική μου επιλογή, προσωπικές μου επιλογές, οι κουλτούρες, τότε δεν είμαι φασίστας του κερατά. Βεβαίως. Έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει φασισμός. Αυτό είναι και στην πράξη ο φασισμός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και μάλιστα στην προσπάθεια να επιβάλλω στη λογική σε έναν κόσμο που να μου λέει το αυτονόητο, ότι δεν είναι αυτονόητο. Ότι η δική μου είναι σαν τη γνωστή που μαθαίναμε παλιά στο δημοτικό, όταν ήμουν εγώ στο δημοτικό, τη γνωστή ιστορία με την Κολοβή Αλεπού. Μάλιστα, η οποία δηλαδή είχε κάνει ένα φοβερό αγώνα να πείσει ότι εφόσον αυτή είναι η Κολοβή και όλες οι άλλες Αλεπούδες οφείλουν να είναι Κολοβές. Ναι, βέβαια. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τρελό. Και ναι, δεν είχε τηλεόραση η Κολοβή Αλεπού για να το περνάει. Ούτε εξουσία. Έτσι, μόνο, έτσι, ναι. Μόνο έτσι. Γι' αυτό και την κοροϊδεύαν οι άλλες αλεπούδες. Τέλος πάντων. Και πόσο μάλλον τώρα και να έχεις μπούφους. Δηλαδή για να μην έχεις αλεπούδες, να έχεις μπούφους. Άντε, να δεις τώρα, βγάλε άκρη. Έτσι, λοιπόν. Από εκεί και πέρα να πούμε έτσι, για το φίλο, γιατί είναι μια ωραία έτσι όπως το διάβασα. Λέω ένα φίλο. Ο φίλος ο Κώστας από την Οικουμενίτσα. Καλή ημέρα στην παρέα. Δημήτρη, είχα ρωτήσει πριν από λίγο καιρό γιατί ο σταθμός μας δεν ήταν προσβάσιμος από τα ιντερνετικά ραδιόφωνα, όπως είναι 600 και πλέον άλλοι σταθμοί στην πατρίδα μας. Επειδή δεν πήρα απάντηση, έκανα την έρευνά μου και είδες, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν παίρνουν απάντηση, κάνουν έρευνα, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος δηλαδή. Αυτό το αυτονόητο. Συγγνώμη, δεν το λέω. Το λέω για όσους λένε, σου έκανα μία ερώτηση και περιμένω απάντηση. Ρε παιδιά, κάντε και εσείς την προσωπική σας έρευνα, δηλαδή δεν χάνεται ο κόσμος. Κατά κανόνα θα έχει απαντηθεί. Αχα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν πήρα απάντηση, έκανα λοιπόν, έκανε ο φίλος την έρευνά του και κατέληξα, λέει ο φίλος, να υποβάλω αίτηση στο VTuner στην Αμερική, εταιρεία που διαχειρίζει την πλατφόρμα των ιντερνετικών ραδιοσταθμών, είναι γνωστή. Η αίτηση αυτή είχε ευτυχή κατάληξη και ο σταθμός μας είναι πλέον μέλος αυτής της πλατφόρμας. Ο συντονισμός για κάποιον που θέλει να τον ακούει από ραδιόφωνο είναι ροή γκρις. Είναι σημαντικό γιατί είναι πιο εύκολο να συντονιστείς με ραδιόφωνο παρά να είσαι καθυλωμένος στον υπολογιστή. Επίσης, κυκλοφορούν ήδη αρκετές μάρκες ιντερνετικών ραδιοφωνικών συσκευών, ακόμη και για αυτοκίνητα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Υπάρχει μεγάλη διάδοση. Από όσο γνωρίζω, έχει πέσει και τρομακτική η τιμή. Δηλαδή, στην αρχή, όταν το πρωτοκοιτάξαμε εμείς, αυτό το πράγμα ήταν αρκετά υψηλό το κόστος. Τώρα έχει πέσει δραματικά, ναι, θα έλεγα. Θα πρότεινα λοιπόν, αφού κάνετε την απαραίτητη ενημέρωση, κάποια στιγμή να αναλάβει ο σταθμός σας και την προώθηση στους φίλους των συσκευών αυτών. Γιατί πιστεύω ότι μια μαζική αγορά θα ρίξει την τιμή φυσικά και θα προκύψει και οικονομικό όφελος που έχουμε τόσο ανάγκη. Ανακοινώστε το για να ενημερωθούν όλοι οι φίλοι, γιατί πιθανόν να μην το γνωρίζουν, να μην γνωρίζουν καν το αντικείμενο. Λοιπόν, όντως ισχύει αυτό το πράγμα, διότι μέσα από αυτό την πλατφόρμα των ιντερνετικών ραδιοφωνικών σταθμών έχεις μια τρομακτική δυνατότητα να ακούσεις ραδιόφωνα, εκπομπές και όλα αυτά τα πράγματα πολύ περισσότερο από ότι οι επίσημες FM και πολύ καλύτερες, βεβαίως, πιστεύω κατά κανόνα, να ευλογήσουμε και τα γένια μας σε αυτή την ιστορία, αρκεί βεβαίως να έχεις ραδιόφωνο με ιντερνετικό ραδιόφωνο, να το πούμε έτσι, δηλαδή συσκευή. Αυτό πάντως να το κοιτάξουμε με το φίλο που λέει για τις συσκευές. Όντως, τελευταία που το είχαμε κοιτάξει, το κόστος δεν είναι σοβαρό. Mm-hmm. Δηλαδή, τέτοιο ώστε να μπορεί να σοκάρει κάποιον, ας πούμε, να σου πει: δεν είναι απαγορευτικό, μπράβο, σωστότερο. Yeah. Σωστότερα. Ίσως να μπορούμε να το διευκολύνουμε κι εμείς, μια μαζική παραγωγή. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με συμφωνία και σε μια συνεννόηση και με φίλους που είναι στο εξωτερικό. Είτε στην Αποανατολή είτε στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ, όπου έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να πάρουν τέτοιου τύπου συσκευές ή να κλείσουν συμφωνίες για τέτοιου τύπου πιο μαζικά και σε πολύ καλύτερη τιμή από ό,τι μπορεί να βρει κάποιος στο εμπόριο στην Ελλάδα.
Να το δούμε όμως αυτό πράγμα, ώστε να μπορούμε να διευκολύνουμε αυτού του τύπου την, ας πούμε να το πούμε έτσι, ραδιοφωνική παρακολούθηση του ήρωη. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι 3:15, οπότε να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι και ο γνωστός απεργός της ΔΕΗ, Γιώργος Γεωργής. Είχαμε πει γιατί απεργείται και ξαναπες το, πάει η ΔΕΗ. Ναι, είναι κομβικό, είναι ποιοτική η μεταβολή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απλά ένα νομοσχέδιο προχωρεί την ιδιωτικοποίηση. Που λέει ουσιαστικά το 40% της λιγνητικής παραγωγής της χώρας, ξεπουλιέται για την ακριβή, έτσι, το 40%, αυτό είναι οι δύο μονάδες. Ναι. Και αυτό σημαίνει, δεν είναι οι μονάδες οι οποίες μπαίνουν πρώτες μετά που μπαίνουν όλες οι άλλες, οι καθαρές ανανεώσιμες πηγές κτλ. Είναι, ας το πω έτσι, πλέον ανταγωνιστικές λιγνητικές μονάδες. Δηλαδή, εκχωρούνται, όλες οι υπόλοιπες θα χρειαστεί. Πού έχουν ακουστεί, πού θα πάνε? Όχι, δεν γνωρίζω πού θα πάνε. Θα προχωρήσει η ΔΕΗ σε διαγωνισμό. Είναι φανερό ότι θα φύγουν πιτ παρά, γιατί πρέπει μέχρι τέλη Μάη να λοιπόν, έχουν ακουστεί. Εάν πάνε σε ιδιωτικά χέρια οι λιγνητικές μονάδες, λοιπόν, με αυτό από τη στιγμή που θα τις έχει ιδιώτη στα χέρια του. Τις λιγνητικές μονάδες, πέρα από τις όποιες περικοπές ή αναδιαθρώσεις θα κάνει και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, θα κινείται με βάση το πόσο το κέρδος, δηλαδή που βγάζει περισσότερο κέρδος. Ναι. Έτσι, όπως είναι οποιοδήποτε ιδιωτική επιχείρηση. Καλά, ναι. Αλλά ουσιαστικά οι ιδιώτες δεν πουλάνε, πουλάνε μέσα στο σύστημα. Και μετά ανακατεύονται οι ιδιώτες. Ναι, αλλά έχει δύο επιλογές. Η έμπορη, ας πούμε. Έχει δύο επιλογές. Ή να τροφοδοτήσει με ενέργεια μια παρακμάζουσα και πνέουσα ταλίστια οικονομία σε επίπεδο νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ναι. Ή να εξάγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Το κάνουν ήδη οι ιδιώτες αυτό. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο, τι πρέπει να περιμένουμε? Πρέπει να περιμένουμε μια στροφή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς το εξωτερικό. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει, ναι, ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε ήδη. Ναι. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν τον συμφέρει να ρίξει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εδώ, εφόσον έχει εναλλακτική με μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Προφανώς. Άρα, με δεδομένη τη μείωση του εισοδήματος στη χώρα, άρα της δυνατότητας να μπορείς να πληρώνεις το ρεύμα, χωρίς να λέμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να δούμε να αυξάνει σημαντικά η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά αυτό θα το αναλάβει η ΡΑΕ. Ποιος ρυθμίζει αυτή τη στιγμή την τιμή? Λοιπόν, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών τα οποία θα έχουν αδυναμία. Να ξεκινήσουμε έτσι ακριβώς όπως το λες. Διαβάζεις ανάποδα δηλαδή τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία τα είχαμε πει και την άλλη φορά. Είναι πάνω από πόσες χώρες τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν, εμφανίστηκε το ποσοστό της ενεργειακής ένδυας, αδυναμίας δηλαδή κάποιου να χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια ή θέρμανση, ας πούμε, στο σπίτι του, έχει ξεπεράσει το 10%. Η Ελλάδα είναι στο 25%. Η Βουλγαρία, που έχει ακόμα χαμηλότερα εισοδήματα, στο 40%. Ναι. Και η Ιταλία, που είναι λίγο καλύτερα από εμάς, είναι στο 17%. Καλό μελέτα και έρχεται. Ουσιαστικά δηλαδή τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ας πούμε, επιβεβαιώνουν ακριβώς την εκτίμηση. Άλλωστε την ίδια εκτίμηση επιβεβαιώνει και η ελληνική εμπειρία. Έτσι δηλαδή, η ΔΕΗ πουλάει υπό του κόστους ένα σημαντικό ποσοστό της παραγωγής της σε ιδιώτες, οι οποίοι το μεταπουλούν στο εξωτερικό. Ναι. Έτσι, γιατί εκεί έχουν υψηλότερα ποσοστά κέρδους από ό,τι το πουλούσαν στην εγχώρια αγορά. Ναι, όντως, και μετά εσύ και έσαι ό,τι μπορείς να κάψεις για να υπάρξεις. Όντως, τα στοιχεία φαίνεται ότι έχουμε μια άνοδο της βιομηχανικής παραγωγής λόγω της αύξησης
της μεταλλευτικής δυνατότητας και της παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί μέσα στη βιομηχανία εντάσσεται η παραγωγή ορυχείων, η παραγωγή ηλεκτρισμού και η παραγωγή ύδατος. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι πυλώνες βιομηχανίας παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις και βέβαια μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς γίνεται να αυξάνει την παραγωγή σε αυτούς τη στιγμή που συρρυκνώνεται η οικονομία, πολύ δε περισσότερο συρρυκνώνεται η βιομηχανία, η μεταποιητική βάση της βιομηχανίας, άρα δεν έχεις λόγο για μεγάλες καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ούτε πρώτων υλών, ορυκτών δηλαδή και τέτοια πράγματα. Άρα τι γίνεται, όποιος ψάξει λιγάκι το πώς συντίθεται, πώς διαθρώνονται οι ελληνικές εξαγωγές, θα δει ότι εκτός από το γεγονός ότι είμαστε Σαουδική Αραβία και έχουμε εξαγωγή πετρελαίου, κυριολεκτικά λέω, εξάγουμε πετρέλαιο και ξαναλέω, γιατί κάποιοι ρωτάνε και ρωτάνε με καλοπροαίρετα ότι ρε παιδιά, μήπως είναι πετρελαιοειδή. Όχι, μιλάμε για πετρέλαιο. Εξάγουμε πετρέλαιο, παρακαλώ. Σε σημαντικό βαθμό είμαστε Σαουδική Αραβία και το ξέρουμε, το ίδιο την ίδια ώρα. Και από τους ίδιους που εμφανίζουν ότι εξάγουμε πετρέλαιο σαν Ελλάδα, διότι είμαστε παραγωγός πετρελαίου. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα, της πάση. Μας το διαβεβαιώνουν πολλοί άλλωστε. Λοιπόν, εξάγουμε και, σημαντική ηλεκτρική ενέργεια. Και μάλιστα τα τελευταία εξάμηνα, με βάση τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία, έχουμε σημαντική άνοδο της εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα επίσημα στοιχεία λέμε, ναι, ναι. Τη στιγμή που αυξάνεται το ποσοστό των οικοκυριών που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν για ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα. Γι' αυτό έφερα το παράδειγμα της Βουλγαρίας, γιατί η Βουλγαρία είναι γνωστή εξαγωγός χώρα ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν έχει, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, ακριβώς γι' αυτό. Το έφερα γιατί ακριβώς είναι, έχουμε είναι χώρα να μοιάσουμε. Δηλαδή. Το μοντελάκι του Δέλτα. Ναι, εντάξει, το μοντελάκι που εφαρμόστηκε κατά κύριο λόγο πρώτα και κύρια στην Αφρική. Στη δεκαετία του 80 είναι αυτό το πράγμα και ονομάστηκε trade trap, δηλαδή η παγίδα του εμπορίου. Ναι. Δηλαδή σε βάζουν να παράγεις για το εξωτερικό εμπόριο, την ίδια ώρα που οι εσωτερικές σου υποδομές αλλά και οι εσωτερικές δυνατότητες αξιοποίησης των πόρων, κυρίως του εργατικού δυναμικού, υστερεί και επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση. Αυτό ονομάστηκε από τους οικονομολόγους αναλυτές παγκόσμια και από την Παγκόσμια Τράπεζα, από τις εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, ως παγίδα του εμπορίου. Ναι. Στη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας του 90 αυτό το ονομάστηκε. Μέχρι που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένο και στην Αφρική της Ευρώπης που είναι, είναι η χώρα μας. Είναι η λογική της εξωστρεφούς οικονομίας την οποία έτσι και εσύ και το ΕΠΑΜ έχουν σχολιάσει πάρα πολλές φορές. Και είναι η λογική του ότι η λογική του των πλέον εξαρτημένων και διαλυμένων χωρών, το μη επαρκών οικονομιών. Δηλαδή ότι πλέον οι οικονομίες δεν μπορούν να στηρίζονται σε επάρκειες. Όχι αυτάρκειες, μακάρι. Σε επάρκειες. Ούτε καν σε επάρκειες βασικών στρατηγικών, όπως γίνονταν τα παλιά χρόνια, όπως ήταν το ηλεκτρικό ρεύμα, δημοσίων αγαθών, όπου τα δημόσια αγαθά αυτά, επειδή ήταν ακριβώς τα στρατηγική σημασία και η ζήτησή τους αποτελούσε τις προϋποθέσεις επάρκειας μιας οικονομίας για την οικονομία της, έπρεπε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν δεν είναι ρυθμιζόμενα άμεσα το κράτος, τουλάχιστον αν δεν ανήκαν στο κράτος, αν δεν ήταν δηλαδή κρατικές παροχές, να ρυθμίζονται άμεσα και πολύ αυστηρά από το ίδιο το κράτος. Αυτού του τύπου την λογική έχει ξεπεραστεί, έχει διαλυθεί, όχι όμως ανεπτυγμένες χώρες που εξακολουθούν να έχουν την κρατική παρέμβαση ισχυρή, έστω και με τους νέους όρους που υπάρχει λόγω αγορών διεθνοποιημένων, παγκοσμιοποιημένων αγορών, παρόλα αυτά ισχυρή. Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα γίνονταν στην Αφρική της δεκαετίας του 80. Και αυτή τη στιγμή είμαστε. Γι' αυτό έχουμε την Αφρική της σήμερα. Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό να πούμε, γιατί δεν προσμένουμε τίποτα καλό. Απλά ο κόσμος θα αρχίσει να φωνάζει όταν θα του έρθει ο λογαριασμός. Δηλαδή, όταν θα του έρθει ο λογαριασμός να το πληρώσει. Και τότε βεβαίως λογικό είναι να του πούνε κάποιοι, καλά, όταν οι άλλοι κινητοποιόντουσαν και φωνάζανε για την ιστορία, πού ήσουν? Ή τότε έλεγες δεν ξέρω. Και πώς να ξέρει, έβλεπα μια δυστυχή κυρία κάποιων πολλών δεκαετιών, περισσότερων από τον δικό μου, που έλεγε βέβαια στο ρεπορτάζ τώρα τηλεόρασης, πιας άλλης βέβαια, στο τουρκοκάναλο,
ναι, ναι, ναι. Του κυρίου Αλαφούζου, όπου είχε βγάλει λοιπόν σε μια κυρία και λέει ενάντια στην απεργία της ΔΕΗ ο κόσμος, και είχε βγάλει μια κυρία, δεν είχε κανέναν άλλον, μια κυρία κάπως προχωρημένης ηλικίας, δεν έχει σημασία, λέει παιδί μου δεν ξέρω γιατί κάνουν απεργία, είναι αυτό να κάνουν απεργία, δεν κάνουν, τι θα υποστούμε εμείς και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το μόνο που δείχνει το ρεπορτάζ είναι παντελής έλλειψη γνώσης για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ένα κορυφαίο θέμα πολιτικού διαλόγου της ελληνικής κοινωνίας, το που πάμε, και που βεβαίως τα τουρκοκάναλα της, που πήραν προαγωγή βεβαίως από άθλια κανάλια εγκληματιών, έχουμε και τη συμβολή ας πούμε της Τουρκίας αυτή τη στιγμή στην διατήρηση, γιατί τη διατηρούσαν οι ελληνικές τράπεζες, οι εγχώριες τράπεζες με το πολιτικό προσωπικό. Τώρα συνδράμει και ο Ερντογκάν στην επιβίωση των τουρκοκανάλων στη χώρα μας. Λοιπόν, έχουν αναλάβει λοιπόν την πλήρη συσκότηση του όλου ζητήματος, ώστε ο κόσμος να λέει γιατί απεργούν τώρα. Από την άλλη, με συγχωρείς να σου κάνω και την κριτική, καλή είναι η απεργία, αλλά ρε παιδιά, άμα δεν γίνει υπόθεση ολόκληρης κοινωνίας. Τι να σου πω ρε Δημήτρη, δηλαδή. Να σου πω ότι διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Όχι, απλά λέω σαν ένα σχόλιο. Εδώ είχε ξεκινήσει από πολύ καιρό, ακόμα και στις περιοχές που είναι άμεσα θυγόμενες, αυτές που θα δεχτούν πρώτες το οστικό κύμα της ιδιωτικοποίησης, δηλαδή Φλόρινα και Μεγαλόπολη, έτσι, γιατί εκεί φεύγουν οι μονάδες, εκεί θα είναι το πρώτο μέρος, ας πούμε, θα χτυπηθούν. Ακόμα και εκεί οι αντιδράσεις υπολείπονται, θα έλεγα, τον... Βέβαια, να το βάλουμε το ότι για χρόνια ολόκληρα έχει αναπτυχθεί η λογική του κοινωνικού αυτοματισμού, συνέβαλε αποφασιστικά και τα μέσα ενημέρωσης και η λογική της κυρίαρχη συνδικαλιστική λογική σε αυτό το πράγμα, και επίσης το ότι για χρόνια ολόκληρα η λογική της απελευθέρωσης αγοράς προβλήθηκε, και ο συντονισμός με την απελευθέρωση αγοράς προβλήθηκε και από τα συνδικάτα ως κάτι καλό μία πλευρά, ή ως κάτι εν πάση περιπτώσει το αναπόδραστο δεύτερη πλευρά, αλλά πουθενά δεν μπήκε. Τι όφελος έχουμε από αυτό ρε παιδιά? Μήπως έχουμε ζημιά? Μήπως η χώρα έχει ζημιά από αυτό ρε παιδιά? Μήπως διαλύεται το δημόσιο κοινωνικό αγαθό? Πάντως το επόμενο βήμα ξέρεις ποιο είναι, με συγχωρείς δηλαδή, όπως βλέπω την οικονομία να πηγαίνει. Το επόμενο βήμα, αντί να κάνουν οι ιδιώτες εξαγωγή από την Ελλάδα προς άλλες χώρες, προς άλλες αγορές κυρίως ευρωπαϊκές, είναι να πάνε κάπου αλλού και να κάνουν εξαγωγή προς την Ελλάδα. Το αν στις εκπομπές που είχαμε κάνει, αλλά και σε τοποθετήσεις που είχαν γίνει και με τη βοήθεια της κυρίας Παπαδέδε, αυτό έχει επισημανθεί και οφείλω να το πω πολλές φορές, ότι είναι η πρώτη φορά που η χώρα φαίνεται να αντιμετωπίζει το φάσμα της απόλυτης ηλεκτροενεργειακής εξάρτησης. Αυτό δεν το είχε η χώρα. Ναι. Ειδικά μετά τη συγκρότηση της ΔΕΗ, την ανάπτυξη πλουτοπαραγωγής, ορυχεία κτλ. Ναι. Είχαμε δική μας επάρκεια, αυτάρκεια μάλλον, σε ηλεκτροπαραγωγή. Θα βρεθούμε απόλυτα εξαρτημένοι από άλλες χώρες. Να πούμε επίσης ότι όποιος λέει για παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας με την κατάσταση αυτή στη ΔΕΗ, απλά λέει παραμύθια στον κόσμο ή πολύ απλά δεν ξέρει τι του γίνεται. Ναι, συμφωνώ. Και επειδή το δεν ξέρει τι του γίνεται σε αυτό το επίπεδο τον καθιστά απόλυτα επικίνδυνο, να ξεκαθαρίσουμε ότι για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ελληνική βιομηχανία που υπήρξε πριν τη διαλύσουν, έπρεπε να είχαμε αυτή τη ΔΕΗ που είχαμε. Έστω και αν η διαχείρισή της ήταν η χειρότερη δυνατή. Κοίταξε. Έτσι. Αλλά χωρίς αυτήν τη ΔΕΗ, 100% στο δημόσιο, ολοκληρωμένη, καθετοποιημένη και οριζόντια και κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, παραγωγική επιχείρηση, από την παραγωγή στην κατανάλωση που λέμε λοιπόν, και ικανή να υποστηρίξει το σύνολο της εθνικής επικράτειας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ούτε καν η βιομηχανία που είχαμε. Δεν θα διαφωνήσει κανείς. Όχι, να το ξέρουμε δηλαδή, γιατί αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η διάλυση της ΔΕΗ, εκτός όλων των άλλων, είναι ότι θα μειώσει
το μέσο επίπεδο, το μέσο μέγεθος της ελληνικής παραγωγικής επιχείρησης, δηλαδή της όποιας επιχείρησης δραστηριοποιείται. Αυτό που λέμε δευτερογενή, πρωτογενή, δευτερογενή τομέα. Θα μειωθεί δραματικά. Δραματικά. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι όσες επιχειρήσεις θα δημιουργηθούν θα είναι μικρού ευελληνικούς, μικρής απασχόλησης, μικρής οικονομικής επιφάνειας και κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα. Που σημαίνει δηλαδή θα αυξηθεί δραματικά το πρόβλημα της απασχόλησης. Δραματικά. Όπως επίσης και το εισόδημα. Διότι όπου δεν παράγεις, δεν μπορείς να συζητάς για παραγωγικότητα. Και όπου δεν υπάρξει παραγωγικότητα, εισόδημα νίξ φαΐ. Απλά. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις άνοδο εισοδημάτων εκεί που δεν υπάρχει παραγωγικότητα της εργασίας. Εμένα μου θυμίζει, είχαμε παρακολουθήσει παλαιότερα κάποιον από τους παλιούς διευθυντές της ΔΕΗ, ο οποίος έκανε μία παρουσίαση του πώς ανασυγκροτήθηκε η χώρα την ίδια στιγμή που συγκροτεί το ΔΕΗ. Ήταν μία καθαρά τεχνοκρατική παρουσίαση, η οποία μπορούσε να διαβαστεί και ανάποδα. Πώς η αποδιάρθρωση της ΔΕΗ συνδέονταν, χρόνια ολόκληρα γίνεται, συντελείται, κατά καιρούς έχει επισημανθεί, την έχουμε πει και με πολλούς τρόπους. Αφού λεηλατήθηκε, αφού... Προφανώς. Ναι, η λεηλασία ήταν πάντα συνυφασμένη στο συγκεκριμένο καθεστώς. Να θυμηθούμε ότι η λεηλασία... Λοιπόν, όσο πήγαινε ανάποδα, αποδιαρθρώνονταν και η χώρα, Το τέλειωμα της ΔΕΗ είναι τέλειωμα και της χώρας. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο να το αντιληφθεί κάποιος απ' έξω, πώς να το πω, ακόμα και συνάδελφοι μέσα στη ΔΕΗ δηλαδή, αδυνατούν να αντιληφθούν αυτό το πράγμα. Είναι βασική, βασική συνιστόσα της λεγόμενης αποβιομηχάνησης της Ελλάδας. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αποβιομηχάνηση με την ταχύτητα που έγινε, εάν δεν τζακίζανε τις υποδομές της ΔΕΗ. Προεκύρια της ηλεκτρικής ενέργειας. Διότι, κακά τα ψέματα, δύο πράγματα χρειάζεσαι για να μπορείς να πεις ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή επάρκεια ενέργειας, και δεύτερον, επάρκεια διατροφική. Δύο πράγματα. Αν δεν τα έχεις αυτά, είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά και φυσικά δεν μπορείς να σταθείς ούτε καν με όρους επάρκειας, πόσο μάλλον με όρους αυτάρκειας, γιατί η οικονομία σωστότερα πρέπει να μιλάνε με όρους αυτάρκειας. Αυτάρκεια, ξαναλέω, δεν είναι αυτή η νεοφιλελεύθερη ηλιθιότητα που συνήθως λένε ο απομονωτισμός. Αυτάρκεια είναι η δυνατότητα να κινητοποιώ, για να ξέρουμε και ελληνικά. Ναι, σωστά. Έτσι, είναι η δυνατότητα να κινητοποιώ το σύνολο των πόρων, διαθέσιμων πόρων που έχω σαν οικονομία. Αυτό σημαίνει αυτάρκεια. Αυτά, κύριε, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο απ' έξω. Αυτές οι ανοησίες. Λοιπόν, η πιο αυτάρκης οικονομία της αρχαιότητας ήταν η κλασική Αθήνα. Μόνο που είχε και τις ηγεμονίες. Και ήταν και η πιο διεθνοποιημένη, μέσα εισαγωγικά, η οικονομία της εποχής. Παρ' όλα αυτά, ο Περικλής στον Επιτάφιο λέει, εκθιάζει ιδιαίτερα την αυτάρκεια της κλασικής πόλης, λοιπόν, της Αθήνας, και με αυτόν τον τρόπο εξηγεί και την ηγεμονία. Λοιπόν, την αθηναϊκή ηγεμονία. Έτσι. Ναι, λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα, να ξέρουμε λιγάκι, να μην παπαγαλίζουμε τις ηλιθιότητες που μας περνάνε εκεί. Πρέπει να στηρίζεται στην αυτάρκεια. Αυτό το πράγμα, το ζήτημα της αυτάρκειας, ορισμένους τομείς, μάλιστα, αποτελεί, να το πούμε έτσι, ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες, στις μεταπολεμικές δεκαετίες, αποτελεί κατάκτηση του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, η αυτάρκεια στη διατροφή, στα διατροφικά μέσα του πληθυσμού, αποτελεί και με τη διακήρυξη του ΟΗΕ, αποτελεί βασικό στοιχείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βασικό στοιχείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, είναι ανθρώπινο δικαίωμα η δυνατότητα να έχει διατροφική αυτάρκεια. Εδώ είναι συζητήσουμε αν έχουμε επάρκεια πλέον. Και βέβαια σε μια εποχή που ανεβαίνουν τόσο η τεχνολογία και τα λοιπά και η ενεργειακή, η ηλεκτροενεργειακή, και επιμένω λίγο, αυτάρκεια είναι επίσης όρος. Σωστό. Πολιτισμικής ανάπτυξης, έτσι, είναι κριτήριο πολιτισμού. Βέβαια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει μια σημασία, γιατί εκτός από αυτά μπαίνει και μια άλλη συζήτηση, την οποία... Μια άλλη πλευρά την οποία ήθελα να θέσω. Η ευκολία με την οποία η πολιτική ταγή αυτού εδώ του τόπου ξεπουλάνε πράγματα τα οποία στο τέλος δεν τους ανήκουν. Αντί να τα αναπτύξουν και να τα κάνουν καλύτερα και να προωθήσουν αυτό το πράγμα
να το κάνουν ακόμα καλύτερο κτλ. Η λογική τους είναι ξεπουλάω ό,τι υπάρχει, ξεπουλάω τα σημικά, ξεπουλάω ό,τι υπάρχει. Αυτή τη στιγμή να πω ότι μου έλεγε προχτές ένας, ο οποίος δεν είναι της ελεύθερης αγοράς άνθρωπος, ναι, επιστήμονας, μεταλλιολόγος, μου έλεγε το εξής, το ξέρετε, μου λέει, εσείς είστε ΔΕΗ, πρέπει να το ξέρετε καλύτερα από εμάς, ότι αυτό που γίνεται, το να παράγεται με τη χειρότερη ποιότητα καυσίμου ηλεκτρική ενέργεια, δεν το κάνει κανείς. Δεν θα το έκανε, δεν θα αναπτύσσονταν ποτέ αυτό το πράγμα. Άρα ούτε και η επάρκεια, η αυτάρκεια. Σαφώς. Εάν δεν έβαζες κρατικό τομέα της οικονομίας, ακόμα και για να χρηματοδοτήσουμε εκείνο το σκάνδαλο το απίστευτο της Πεσινέ, που λέγαμε στο 1 τρίτο της τιμής στην Πεσινέ, για χρόνια ολόκληρα, μέχρι και τώρα το ίδιο γίνεται με τους Μυτιλινέους. Καλά, είναι, με άλλους ορούς, αλλά είναι διαφορετικό, να σου πω κάτι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, και αυτό για να γίνει, έπρεπε να γίνει κρατικό μονοπόλιο η ΔΕΗ, να ολοκληρωθεί, να ενσωματώσει την ΕΑΠ, την τελευταία ηλεκτρική, ιδιωτική ηλεκτρική εταιρεία, για να μπορέσει να εξασφαλίσει στους Γάλλους, ναι, τόσο φτηνή ενέργεια. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Είναι ακόμη και το σκάνδαλο της Πεσινέ, είναι ένα από τα μεγάλα σκάνδαλα που απασχόλησε την ελληνική πολιτική από τη δεκαετία του 60. Ναι, ουσιαστικά μισό αιώνα. Είναι ένας από τους λόγους που έφυγε νύχτα Καραμαλής. Ο Καραμαλής από την Ελλάδα και όχι από το Χαστούκι για τις πλάκες. Ο Τριανταφυλλίδης. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, την κοπάνησε. Γιατί τότε είχε δεσμευτεί η Ένωση Κέντρου να κινήσει διαδικασία ποινικής δίωξης εναντίον του τότε διοικητή της ΔΕΗ και των πολιτικών προσώπων που συνδέονταν με τον διοικητή και την σύμβαση αυτές της ΔΕΗ, που ανάμεσα αυτές ήταν η Siemens, ήταν η σύμβαση με τη Siemens, η σύμβαση με την Πεσινέ και μια σειρά άλλες συμβάσεις, τρομακτικά σκάνδαλα. Όντως, η κυβέρνηση Γεωργίου Παντρέου, η κυβέρνηση Ένωσης Κέντρου δηλαδή, το 64, κοινή διαδικασία με το που βγαίνει. Είναι από τις πρώτες ιστορίες. Επειδή λοιπόν μυριζόταν την ιστορία αυτή ο Καραμαλής, γι' αυτό την κοπάνησε νύχτα. Νύχτα την κοπάνησε και βεβαίως φέρνουν τρομακτική ευθύνη. Τρομακτική ευθύνη. Ναι. Οι πολιτικές δυνάμεις που μετά τη μεταπολίτευση δεν επαναφέραν τα ζητήματα αυτά. Ούτε η Ένωση Κέντρου, ούτε το Πασόκ της εποχής, ούτε και βεβαίως η Ενωμένη Αριστερά της εποχής. Διότι για κάποιο περίεργο λόγο πώς να το πούμε, η Χούντα αποτέλεσε ένα είδος κολυμβήθρας του Σιλοάμ για τους μεταπολιτευτές πολιτικούς και πρωτογενική για τον Καραμαλή. Λοιπόν, ο Καραμαλής έπρεπε να έχει καθίσει από το 64 στο Σκαμνί και μάλιστα με τότε δεν υπήρχε προστασία, νόμος προστασίας των υπουργών, να καθίσει στο Σκαμνί και να δικαστεί κανονικότατα για αυτά τα σκάνδαλα και στον αθώωνα. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ενσό και καλά. Απλά δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτεί αυτός να δεχτεί να καθίσει στο Σκαμνί, διότι θα βγαίνανε και άλλα πράγματα. Έτσι. Και το κακό και ένα από τα κακά της μεταπολίτευσης που δυστυχώς μας βαρύνουν μέχρι και σήμερα είναι το γεγονός ότι κανένα από τα πολιτικά κόμματα, από τις πολιτικές δυνάμεις της εποχής δεν ζητούσε αυτού του είδους την τυπική δικαιακή κάθαρση. Αυτό συμπεριλαμβανομένου και της αριστεράς εποχής. Γι' αυτό τότε μας, πώς να το πούμε, υπήρξε βεβαίως η αναφορά στα σκάνδαλα και στις συμβάσεις, αλλά σε ένα οικονομιστικό επίπεδο. Δηλαδή είναι κακά τα σκάνδαλα, να εφαρμόσουμε μια άλλη πολιτική. Αυτό. Όχι να λογοδοτήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται. Ναι. Έτσι. Υπήρχε έντονο αυτό. Λοιπόν, στη λογική της μη ποινικοποίηση πολιτική ζωή του τόπου, όπως λεγόταν, και έχουμε φτάσει η πολιτική ζωή του τόπου να μην λογοδοτεί. Να έχει ποινικοποιήσει όλους τους υπόλοιπους. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, λογοδοτεί, εγκαλείται ο τελευταίος υπάλληλος της ΔΕΗ συνεχώς από τα τουρκοκάναλα, όπως πολύ καλά λες, για ό,τι καλό ή κακό υπήρχε, λες και αποφασίζει αυτός για την πολιτική της εταιρείας, ας πούμε, ή για την πολιτική της κυβέρνησης. Για την τιμολογιακή πολιτική κτλ. Και δεν λογοδοτούν, δεν τους εγκαλούμε αυτούς που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, όχι, και μάλιστα δεν πρέπει να πούμε και τίποτα για όλους αυτούς, αν τα θυμόμαστε όμως. Είναι ένας λόγος που μπήκε η δικτατορία, να μην τα ξεχνάμε αυτά πράγματα. Η δικτατορία δεν μπήκε
γιατί έτσι την γούσταραν οι Αμερικανοί. Βεβαίως ο Αμερικανικός παράγοντας ήταν καθοριστικός, αλλά γιατί ρε παιδιά, γιατί ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία, ο εαμογενής ελληνικός λαός, δεν γούσταρε άλλο το καθεστώς που του είχαν επιβάλει. Και δυστυχώς για μια ακόμη φορά οι δυνάμεις του εαμογενούς ελληνικού λαού, οι πολιτικές ηγεσίες μάλλον του εαμογενούς ελληνικού λαού, γιατί τότε το ΕΑΜ ήταν ακόμη στο μυαλό της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ακόμη και εκείνων που δεν γουστάρανε με τίποτα, και αυτή ήταν η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τον εμφύλιο πόλεμο. Δεν τον θέλανε δηλαδή και δεν συμμετείχανε κιόλας. Αν θέλετε, ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος διεκρίθη για τη σημή συμμετοχή του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός δεν συμμετείχε. Ενώ στα Δεκεμβριακά συμμετείχε και συμμετείχε ενεργότατα, αλλά στον εμφύλιο δεν συμμετείχε. Να αν θέλετε, δεν συμμετείχε γιατί δεν θεώρησε ούτε αποδέχτηκε ποτέ ότι πρέπει ο αδελφός να στραφεί ενάντια στον αδελφό, επειδή το θέλανε ξένοι και ντόπιοι λακέδες. Από εκεί πέρα τώρα, να ξεκαθαρίσουμε ότι η Χούντα μπήκε ακριβώς γι' αυτό. Η Ένωση Κέντρου ανέβηκε επάνω λέγοντας πρώτον τα σκάνδαλα. Να πληρώσουν αυτοί που λέγανε, που είχαν δημιουργήσει τα σκάνδαλα. Δεύτερον, δημοκρατία. Ήταν η περίφημη, το περίφημο 1-1-4. Ήταν να φύγει ο βασιλιάς δηλαδή. Αυτό καταλάβαινε ο κόσμος με την έννοια της δημοκρατίας. Λοιπόν, το 1-1-4 και όλα τα υπόλοιπα. Τρίτον, δημόσια δωρεάν παιδεία. Είναι η πρώτη φορά που έμπαινε και όντως μπήκε με νομοσχέδιο, έστω αυτή η περίφημη μεταρρύθμιση Παπανδρέου για την παιδεία, που έβαζε ακριβώς αυτό το δημόσιο δωρεάν. Ιδιαίτερα για το πανεπιστήμιο, το οποίο πλήρωνε χρυσάφι μέχρι την εποχή εκείνη, σε δίδαυτα κτλ. Το τρίτο ήταν δημόσια δωρεάν υγεία. Και μια σειρά άλλα ζητήματα, όπως και εθνικοποιήσεις βασικών τομέων και κλάδων, προκειμένου η ελληνική οικονομία που άρχισε να ολισθαίνει πλέον, να ασθμένει επικινδύνως, να μπει σε γρήγορο, να στηριχτεί και να μπορέσει να αναπτυχθεί, ώστε να μπορέσει να γυρίσουν πίσω οι μετανάστες και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά ήταν τα αιτήματα του κόσμου τότε. Ακριβώς. Και αυτά τρομοκράτησαν απίστευτα και το κατεστημένο στο εσωτερικό και φυσικά τους Αμερικανούς, που σε τέτοια περίπτωση θα χάναν τον έλεγχο της χώρας. Ή θα κινδύνευε έστω ο έλεγχος της χώρας. Αυτή ήταν η ιστορία, γι' αυτό μπήκε η δικτατορία την 21η Απριλίου 1967, σχεδόν ένα μήνα πριν τις εκλογές του Μαΐου του 1967. Ήθελε η Χριστίνα, λέει, να κάνει μια ερώτηση ενός ακροατή για τη ΔΕΗ. Ναι, ναι, ήρθα να μεταφέρω την ερώτηση ενός ακροατή προλίγου που μας τηλεφώνησε. Υπάρχει η εξής απορία. Βομβαρδίζονται οι καταναλωτές από διαφημίσεις, ναι, από ιδιωτικές εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με εκπτώσεις και με πολύ μειωμένες τιμές. Yeah. Απ' την άλλη όμως ακούμε ότι το τιμολόγιο της ΔΕΗ θα αυξηθεί και θα αυξηθεί πολύ. Για ποιο λόγο λοιπόν και πώς γίνεται αυτό, τι υπάρχει στη μέση που, γιατί κατά τη γνώμη μου ύποπτο είναι, δεν μπορεί να σε βομβαρδίζουν για εκπτώσεις και απ' την άλλη να ανακοινώνονται ότι θα γίνουν αυξήσεις. Yeah. Τι από τα δύο θα συμβεί? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Mm. Θα αυξηθεί το κόστος παραγωγής της ενέργειας. Πότε θα αυξηθεί? Καθώς θα πουλούνται οι μονάδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Όπως είχε αυξηθεί με το που άλλαξε η συμμετοχή που μπήκαν οι πράσινοι φόροι και τα λοιπά και τα λοιπά, που, ναι, αυξήθηκαν το κόστος του λιγνίδι, που μπήκαν προνομιακά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα, οι οποίες χρηματοδοτούνται κτλ. Όλα αυτά ανεβάζουν το κόστος. Πάρα πολύ. Αλλάζει το μείγμα καυσίμου, ανεβάζει το κόστος. Η ΔΕΗ δεσμεύεται να δίνει ένα μέρος στην κατανάλωση σε ιδιώτες οι οποίοι το πουλάνε. Άλλοι πουλάνε εντός, άλλοι εκτός. Δηλαδή να φτιάξει μια δεξαμενή ενέργειας, ας το πω έτσι, που πουλιέται. Το κόστος ανεβαίνει. Από αυτή ακριβώς τη διαφορά η ΔΕΗ συμπιέζεται απίστευτα. Γιατί υποχρεώνεται να το πάρει ο ιδιώτης, να πουλάει το ρεύμα στον ιδιώτη πολύ χαμηλότερα. Ο ιδιώτης πολύ συχνά μπορεί να το πουλήσει έξω γιατί έχει μεγαλύτερο όφελος. Η ΔΕΗ δεν μπορεί να αφήσει τη χώρα, υποχρεώνεται βάσει του νόμου, να μην αφήσει τη χώρα με έλλειψη ενέργειας. Άρα είναι υποχρεωμένη να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να καλύψει την ενεργειακή ζήτηση. Ανεβάζει ακόμα περισσότερο το κόστος και βεβαίως κάπου θα το μετακυλήσει.
Είναι ένα παιχνίδι το οποίο από τη μια συντρίβει την ΔΕΗ ως εταιρεία, ως οργανισμό, με όλο το άλλο παιχνίδι που θα γίνει δηλαδή, αλλά από τη μια μεριά συντρίβει στη ΔΕΗ και από την άλλη τραβάσει τιμές προς τα πάνω. Γιατί η ΔΕΗ ταυτόχρονα λειτουργεί και ως πλαφόν, ως οροφή για τις τιμές. Εάν φύγει από αυτό, φύγει οι τιμές, θα χτυπήσουν την ανηφόρα. Δεν υπάρχει κάτι να κρατάει από εκεί και κάτω. Ο ανταγωνισμός δηλαδή γίνεται με μέγιστο της ΔΕΗ, έτσι δεν είναι? Ναι. Το ότι πριν 10-15 χρόνια βάζαν όλοι οι ιδιώτες επενδυτές ζήτημα ότι στο βαθμό που κρατιούνται χαμηλά τα τιμολόγια της ΔΕΗ δεν μπορεί να απελευθερωθεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και για μία 20ετία, 15-20 χρόνια κάναν τα δύνατα δυνατά για να αυξήσουν την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Γι' αυτό και η επίθεση στο λιγνίτη, γι' αυτό και είναι η πράσινη ανάπτυξη και τα λοιπά, πράσινα άλογα και τα λοιπά και τα λοιπά, που είδαμε πόσο πολύ καλό κάναν στο περιβάλλον. Αν δεν το έχετε παρακολουθήσει, είναι τρομερό το καλό στο περιβάλλον και πόσο πολύ καλό κάνεις τις επεσορισμένων. Έτσι, από εκεί και ύστερα μπορείς να αντιληφθείς πού πάμε. Υπάρχει πάντα, σε κάθε περίπτωση, είναι βασικός να δεις ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από μια τέτοια πολιτική. Πού βασίζονται όμως αυτοί οι ιδιώτες που κάθε μέρα μας βομβαρδίζουν με διαφημίσεις για μειωμένα τιμολόγια, ότι θα αγοράσουν στις από την... Στις επιδοτήσεις που παίρνουν και στην προστασία των επενδύσεων που χαίρουν οι επενδύσεις τους, από τη μια μεριά από τον ανταγωνιστή τους, τη ΔΕΗ, και από την άλλη από το ελληνικό δημόσιο. Αυτό τους εξασφαλίζει τις χαμηλότερες τιμές. Συνεπώς, εγώ που έλαβα 2-3 επιστολές που με καλούσαν να αλλάξω πάροχο, τι πρέπει να έχω υπόψη μου? Καταρχήν να ψάξεις πάρα πολύ καλά τι σε συμφέρει, δεν σε συμφέρει, και δεύτερον να δεις αν πραγματικά η διαφορά είναι τόση όσοι λένε τα κανάλια ή πάρα πολύ μικρότερη και δεν αξίζει τον κόπο. Πάντως, εγώ τώρα έψαχνα, ας πούμε, για τηλέφωνο, γιατί έληξε το συμβόλαιό μου και τα λοιπά. Και οι διαφορές ήταν για το πρόγραμμα ή για παρεμφερές πρόγραμμα, είναι η μία ή η άλλη. Το παιχνίδι παίζεται σε τόσο μικρές διαφορές που πραγματικά εναρμονισμένες πρακτικές εφαρμόζουν. Έτσι, μπράβο. Το ίδιο θα παιχτεί λιγότερο ή περισσότερο, μην κοιτάς και στην ηλεκτρική ενέργεια. Οι διαφορές πάντως πρέπει κάποιος να ψάξει πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση να κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι η πολιτική μέγενη που έχει στηθεί διαλύει από τη μια τον καταναλωτή και από την άλλη τη ΔΕΗ. Ευχαριστούμε. Και θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις. Ελπίζω να καταλάβαμε. Τώρα ελπίζω, εγώ σας το λέω πάντως, είναι κάτι που το λέω για πολλά χρόνια, ελπίζω εγώ να βγω ψεύτης. Μακάρι να βγούμε εμείς ψεύτες και να βγουν οι άλλοι σωστοί. Μακάρι. Αλλά δεν το και πρέπει. Και βεβαίως μπορούμε να μείνουμε και σε αυτό το πράγμα. Να τους τιμωρήσουμε αυτούς τους ραχτούς που είναι στη ΔΕΗ εκεί πέρα με το να πληρώνουμε τριπλάσιο ηλεκτρικό ρεύμα εμείς στα σπίτια μας. Έτσι πρέπει να τους τιμωρήσουμε. Κοιτάξτε, να πούμε και μια ακόμα πλευρά η οποία χάνεται, ότι στα νησιά το ρεύμα έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος ακόμα. Ναι. Όλοι θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση, θα είναι σαν να είναι και τα λοιπά. Αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η διασύνδεση στα νησιά το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Κάτσε να ολοκληρωθεί και να δούμε και πώς θα γίνει. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά εγώ μπαίνω σε αυτό το πράγμα. Από πού θα παίρνουν ηλεκτρικό ρεύμα, με ποια διασύνδεση, από πού? Γιατί εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, πώς γίνεται η Σάμος να πάρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ηλεκτρικό ρεύμα από την Ηπειρωτική Ελλάδα και όχι από την Τουρκία, ας πούμε. Γιατί από άποψη οικονομίας κλίμακος δεν συμφέρει να είναι από την Ελλάδα, από το υπηρετικό κορμό της Ελλάδας, λέω τη Σάμο για παράδειγμα. Ναι, καλά, όπως και τα μεγάλα νησιά, ιδιαίτερα με μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Γιατί δηλαδή να γίνει Σάμος. Διασύνδεση, γιατί να γίνει διασύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, που είναι τρομακτικό το κόστος, αδύνατο σε επίπεδο επενδύσεων, αλλά και τεχνικά υπάρχουν προβλήματα, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω. Φαίνεται να ξεπερνιούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Λοιπόν, είναι υψηλού κόστους η διασύνδεση σε μια χώρα η οποία δεν αντέχει, έτσι, ούτε καν την, να έχει, σε μια χώρα μάλλον που έχει επίπεδο επενδύσεων στο 8% της φίλου και συμμάχου Τουρκίας. Λοιπόν, γιατί να μην διασυνδεθεί με την Τουρκία, η οποία βεβαίως το κόστος αυτό θα είναι τρομακτικά πιο χαμηλό, και μάλιστα θα έχουμε και τους ξενοδόχους και τους επιχειρηματίες στα νησιά αυτά να φωνάζουν, διότι αυτή τη διασύνδεση κάποιος θα πρέπει να την πληρώσει.
Έτσι. Και ενδεχομένως βεβαίως να βάλουν τον Κοσμάκη να φωνάζει να θέλει με την Τουρκία. Σίγουρα θα φανεί στο επόμενο φυσικά, διάστημα. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά... Όπως εξανάγκασαν και πάρα πολλούς επιχειρηματίες να πηγαίνουν στην Τουρκία, να εφοδιάζονται με την Τουρκία, διότι το να εφοδιάζεται από την Ελλάδα είναι πλέον τουλάχιστον απαγορευτικό. Πριν τελειώσουμε, επειδή υπάρχει και ένα ερώτημα σχετικά με το περίφημο την εξέλιξη της Τουρκίας, ότι τράβηξε πίσω, τουλάχιστον έτσι ακούγεται. Δεν μπόρεσα να το επιβεβαιώσω στο πρωτογενές επίπεδο, άρα απλά το παίρνουμε ως δεδομένο. Σύμφωνα με δημοσίευμα διεθνών πρακτορείων, η Τουρκία ζήτησε και πήρε πίσω τα 26,8 τόνους χρυσό που φύλαγαν στο θησαυροφυλάκιο της τραπέζης των ΗΠΑ. Mm. Και αρχίζουν λοιπόν και το τι έχουν υποθεί. Και πόσα ερωτήματα έχουμε γι' αυτό, κύριε Καθαρή. Λοιπόν, υπάρχει αυτό λοιπόν το ερώτημα και να λένε διάφορες, το τι μπούρδες έχω ακούσει από τους γεωπολιτικούς αναλυτές και για το πού και αυτό και είναι η σύγκρουση και που θα γίνει και πλακώνεται, το κάνουμε τον Τραμπ. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε, πρώτο. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι φυλάμε και εμείς χρυσό. Άρα έχουμε και εμείς να το πάρουμε πίσω και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το παίρνουμε. Να σας πω κάτι, εγώ είμαι υπέρ του να μην το πάρουμε. Δεν θέλετε να συγκρουστούμε με τον Τραμπ. Κάτσε. Εγώ είμαι υπέρ του να μην το πάρουμε. Γιατί έτσι και το πάρουμε το φάνε οι τσιπηρίπικοι και λοιποί. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν τίποτα. Καλύτερα λοιπόν να μείνει εκεί πέρα, να έρθει μια δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση στη χώρα, να το ζητήσει και να το πάρει. Γιατί θα το πάρει. Δεν μπορεί κανένας να της πει δεν το παίρνεις. Λοιπόν, άλλωστε ο Ερντογάν το πήρε. Λοιπόν, δεύτερον, γιατί το πήρε. Ναι. Λοιπόν, όποιος ξέρει τα οικονομικά δεδομένα της Τουρκίας θα έχει παρατηρήσει ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία τρίμηνα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην εισρωή κεφαλαίου στην Τουρκία με τη μορφή πορτοφόλιο, δηλαδή επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Το έχουμε σοβαρή πτώση φορές εδώ, ναι. Χαρτοφυλακίου. Γιατί αυτό το πράγμα είναι σημαντικό, διότι μέσα από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου η Τουρκία συγκέντρωνε σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματα ώστε να υποστηρίξει το εξωτερικό της εμπόριο αλλά και το νόμισμά της, το οποίο δυστυχώς ως εξαρτημένη χώρα που είναι και η χώρα υπό οικονομική εξάρτηση από τις κεφαλαγορές το έχει ρίξει διεθνείς αγορές και αυτή τη στιγμή έχει πάει την πλάκα της ζωής του. Γιατί έχει πάει την πλάκα της ζωής του? Γιατί ακριβώς δεν υποστηρίζεται από ροές κεφαλαίου, κυρίως χαρτοφυλακίου. Γιατί χαρτοφυλακίου? Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου αναφέρονται κατά κύριο λόγο σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην αγορά μετοχών, όχι ως μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης, αλλά ελεύθερα, μετοχές μέσα από τη χρηματιστική αγορά. Και το δεύτερο είναι αγορές των χρέους. Δηλαδή αγορές χρέους που έχουν να κάνουν είτε με ντοκαγραμμάτια είτε με ομόλογα του τουρκικού κράτους αλλά και των ιδιωτών, δηλαδή τραπεζών κτλ. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε ποιος κατά κύριο λόγο από ποιον εξαρτάται αυτή η ροή κεφαλαίου της τουρκικής οικονομίας. Λοιπόν, στο σύνολό τους από τους 5 μεγαλύτερους συνεταίρους της Τουρκίας σε αυτή την ιστορία, το 30% στο σύνολο των κεφαλαίων χαρτοφυλακίου, των επενδύσεων χαρτοφυλακίου που γίνονται στην Τουρκία, το 30% προέρχεται από πού? Από μια τεράστια οικονομία η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Τα Καϊμάν. Οι νήσοι Καϊμάν έχουν 30% της συνολικής εισρωής, μάλλον την συνολική τοποθέτηση κεφαλαίου χαρτοφυλακίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φορολογικός παράδεισος. Κεφάλαια δηλαδή χωρίς ταυτότητα. Θα εξηγήσουμε για ποιον και τι γίνεται. Λοιπόν, ως προς τώρα τις τοποθετήσεις κεφαλαίων που αφορούν την αγορά μετοχών, την κερδοσκοπία δηλαδή με μετοχές, με τίτλους δηλαδή στο χρηματιστήριο ή στη χρηματιστική αγορά, το 40% είναι Αμερικανοί. 29% είναι Λουξεμβούργοι.
Είναι οι φίλοι, οι σύμμαχοι. Ναι. Λοιπόν, το 12% το έχει η Γερμανία, το 5% του Κουβέιτ, 4% το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, εκεί που ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο το τουρκικό κράτος και που εκεί κινδυνεύει γιατί αν περιοριστεί η ΔΑΠΑ, μάλλον η εισρωή, χάνει μια δυνατότητα αναχρηματοδότησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας, είναι η αγορά των κρατικών ομολόγων, δηλαδή του κρατικού χρέους. Στην αγορά του κρατικού χρέους 43% προέρχεται από τα Καϊμάν, 18% προέρχεται από το Λίβανο, 5% προέρχεται από το Λουξεμβούργο, φίλοι, σύμμαχοι και εταίροι, 5% από Ολλανδία και 4% από το Αζερμπαϊτζάν. Τώρα, αυτοί λοιπόν είναι οι πέντε μεγαλύτεροι συνεταίροι στην Τουρκία, οι οποίοι τοποθετούν κεφαλαία στο κρατικό χρέος της Τουρκίας. Γιατί τα Καϊμάν, ο Λίβανος και τα λοιπά? Γιατί πολύ απλά τα Καϊμάν κρύβουν κεφαλαία τα οποία δεν θέλουν να πιστοποιηθούν ότι μπαίνουν στην Τουρκία και χρηματοδοτούνται. Εάν είχαμε μια πραγματική χώρα η οποία παρακολουθεί τα δεδομένα αυτά και όλα αυτά, θα βλέπατε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτά, οι διεθνείς αγορές ανεβάζουν την Ελλάδα στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση. Είναι εκείνη, η Ελλάδα δηλαδή, είναι μέσα από τα Καϊμάν που αγοράζει σε μεγάλο βαθμό τουρκικά ομολόγα. Ποια Ελλάδα? Ποια Ελλάδα θα έλεγα? Ελλάδα των κυρίων Κοντομινά, Βαρδινογιάννη, Αλαφούζου, κύριου Μαρινάκη και λοιπόν και άλλων ευεγετών αυτού του τύπου, αυτής της χώρας. Λοιπόν, ξεπλένουν τα χρήματά τους από τα Καϊμάν και αγοράζουν, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον Ερντογάν. Χρόνια τώρα. Λοιπόν, για μια σειρά λόγους, από ό,τι φαίνεται, η ιστορία αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Υπάρχει σοβαρή πτώση, έχει πέσει σημαντικά ο όγκος των κεφαλαίων χαρτοφυλακίου που μπαίνει στην Τουρκία και έτσι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην πώληση τουρκικών ομολόγων, τουρκικού κρατικού χρέους προς το εξωτερικό, ώστε να μαζέψει συνάλλαγμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ή θα πρέπει η Τουρκία να βγει και να δανειστεί, το κράτος της να δανειστεί προκειμένου να αναπληρώσει ή να κρατήσει τα συναλλαγματικά του αποθέματα σε τέτοια επίπεδα ώστε να μπορεί να συγκρατήσει και την πτώση της λίρας και τέλος πάντων να κάνει νομισματική πολιτική που είναι υποχρεωμένο να κάνει, καθώς είναι εξαρτώμενο πλέον από τις κεφαλαγορές, από τις διεθνείς κεφαλαγορές, ή να κάνει πόλεμο. Δηλαδή να εξαναγκάσει άλλους να πληρώσουν και να αναπληρώσουν τα συναλλαγματικά αποθέματα. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα του καθόταν άσχημα του Ερντογκάν ένας πόλεμος τύπου 1897 για να πληρώνουμε εμείς πολεμικές αποζημιώσεις στην Τουρκία ξανά. Όπως στα 1898. Έτσι. Τότε ήταν 2 μιλιουνάκια χρυσά γρόσια που μας χρεώσανε οι φίλοι, σύμμαχοι και εταίροι προκειμένου να πληρώσουμε το Σουλτάνο, ο οποίος είχε χρεοκοπήσει το 1878 πάλι στους Ευρωπαίους το χρέος και του είχαν επιβάλει διεθνή οικονομικό έλεγχο, του φτιάξανε τη λεγόμενη Οθωμανική Τράπεζα για να του ελέγχουν τα δημοσιονομικά και τα πιστωτικά στο Σουλτανάτο και μετά ήρθαν σε εμάς να ξεκαθαρίσουν εμάς. Και επειδή λοιπόν διάμεσου του Σουλτάνου πληρώθηκαν δύο φορές, πρώτον επιβάλλοντας το διεθνή οικονομικό έλεγχο το 1898 στην Ελλάδα και διαμέσου των πολεμικών αποζημιώσεων που πλήρωσε η Ελλάδα για τον πόλεμο της Μελούνας στο Σουλτανάτο, που το Σουλτάνος βεβαίως τα δρομολόγησε για να πληρώσει το δικό του χρέος πάλι προς τους Ευρωπαίους, για να ξέρουν πώς παίζουν τα παιχνίδια. Και επειδή συνήθως, όπως λέγεται, όταν δεν υπερασπίζεσαι τον τόπο σου, όταν δεν ξέρεις να και δεν διεκδικείς και δεν αξιοποιείς τα δικαιώματα που έχεις, είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα τα χάσεις όλα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο αυτό. Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν αυτή τη στιγμή η τουρκική οικονομία, η Τουρκία να πιέζεται σημαντικά
λόγω της εξάρτησης που έχει από τις διεθνείς κεφαλαγορές, να πιέζεται από τις διεθνείς κεφαλαγορές, και τότε ο Ερντογκάν είναι μπροστά στο εξής δίλημα. Είναι εμπλακεί σε μια τυχοδιοκτική περιπέτεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διεθνείς αγορές μέσω δανεισμού και άλλων πρακτικών που τις είδαμε πόσο καρποφόρησαν για την Ελλάδα, ή να στήσει μια πολεμική περιπέτεια στην περιοχή ώστε να εξασφαλίσει πολεμικές αποζημιώσεις, δηλαδή να πληρώσει άλλος τα σπασμένα. Υπάρχει και άλλη εναλλακτική. Να ξεσηκωθεί ο τουρκικός λαός, να ξεφορτωθεί τον Ερντογκάν και το καθεστώς αυτό, και να έχουμε μια δημοκρατική, αυθεντικά δημοκρατική, όχι όπως το θέλουν οι Αμερικανοί δημοκρατικοί, Τουρκία. Μόνο που αυτό δεν φαίνεται άμεσα, ενδεχομένως ίσως να γίνει κάτω από άλλες συνθήκες. Αυτά είναι τα δεδομένα σήμερα. Τα δεδομένα λοιπόν αυτά σημαίνει ότι βρισκόμαστε, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις. Εμείς, όχι ο Ερντογκάν, ούτε η Τουρκία. Εμείς τις δημιουργούμε τις προϋποθέσεις. Ώστε να μας στήσουν μια πολύ ωραία πολεμική περιπέτεια τύπου 1897 με Λούνα. Άλλωστε τον διάδοχο Κωνσταντίνο τον έχουμε. Μητσοτάκης on. Το βασιλέα τον έχουμε. Τσιπιδίπο on. Λοιπόν, είναι δυνατόν, υπάρχει περίπτωση να μην μας καθίσει άσχημα? Ήδη κάνει πρόβες η Τουρκία, λοιπόν, με την απαγωγή των στρατιωτικών. Άλλωστε τα βλέπουμε, δεν χρειάζεται να εμπλακούμε. Αυτό σημαίνει χρυσός. Γι' αυτό φέρνουν πίσω το χρυσάφι και το ζητάνε πίσω, προκειμένου να στηρίξουν το μεσοπρόθεσμα, την οικονομία τους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν πράγματα τα οποία θα είναι καινοφανή για την περιοχή. Καινοφανή για την περιοχή. Το τι θα γίνει και το τι θα γίνει θα το ζήσουμε κι εμείς σαν ραγιάδες που είμαστε, όπως το ζουν οι ραγιάδες. Και θα το πληρώσουμε κι αυτό όπως το πληρώνανε πάντα οι ραγιάδες σε αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, αυτά που για σήμερα. Να υπενθυμίσουμε αυτό που είπαμε και στην εκπομπή, στην αρχή της εκπομπής, ότι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι την έκδοση των νέων του ΕΠΑΜ, ότι μια πολιτική επιθεώρηση που έχει εκδοθεί ήδη, όποιος ενδιαφέρεται, το φύλλο είναι από αύριο 25 του Απριλίου, Τετάρτη 25 Απριλίου, θα είναι διαθέσιμος. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τηλεφωνήσει στο 210-34-22-156 34-22-156 ή στο 210-34-28-676 34-28-676 για να το πάρει. Επίσης, στην αύριο Τετάρτη 25 του Απρίλη στις 6 ώρα θα έχουμε το δεύτερο σενάριο του κύκλου, ή μάλλον σεμινάριο του κύκλου επιμόρφωσης, που αφορά η κατάσταση με τα λειτουργικά και ο κίνδυνος του πολέμου στην περιοχή μας. Θα είναι στην Βεραζέρου 4, στον όροφο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να προσέλθει για να... Το πρωί είναι και η εργατική συγκέντρωση και με θέμα το νομοσχέδιο, και γιατί ο Ξεπούλημα είναι 12.30 ώρα. Το ξεπούλημα γίνεται 12.30 ώρα. Το ξεπούλημα γίνεται μετά τη συγκέντρωση. Αύριο λοιπόν, πού ακριβώς, Γιώργο? Μπροστά από τη Βουλή. Μπροστά από τη Βουλή. Μπροστά μπορεί να έρθει. Προπήλαια θα ξεκινήσει για να πάρει στη Βουλή. Λογικά εκεί πέρα. Και τα σωματεία της ΔΕΗ κάνουν τη συγκέντρωση από τις 10-10.30 στη Χαλκοκονδύλη 30. Το ζήτημα είναι, όσος περισσότερος κόσμος τόσο καλύτερα. Πάντως καλό είναι, τον καλό είναι να διαβάσουμε λίγο περισσότερα το τι σημαίνει ο πόλεμος της Μελούνας, για να ξέρουμε τι μας μέλετε, μας μελληνιγενέστε στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς θα πληρώσουμε πάλι το σαμάρι. Γι' αυτό όταν είσαι καρπαζόης πράκτορας θα τρως καρπαζές, δεν υπάρχει περίπτωση γι' αυτό ο εξορισμού. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, τα επόμενα, τα νεότερα αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Χαιρετούμε.